κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εν μέσω βροχής, μπόρας μάλλον, γιατί φαίνεται ότι αργότερα θα ηρεμήσει. Σήμερα 5η 14 Μαρτίου του 2024 και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζει, τιμά τη μνήμη του Οσίου Βενέδικτου και των Αγίων Βασιλείου και Εφρασίου των Μαρτύρων. Και γιορτάζουν αυτοί οι οποίοι το όνομά τους είναι η Βενέδικτος, Βενεδίκτη, Βενεδικτίνη. Βενεδικτίνη, ένα ωραίο κόκκινο σιρόπι δεν είναι αυτό, Βενεδικτίνη, ή αλλιώς λέγεται. Μου φαίνεται. Ναι. Ναι, ναι. Ο Εφράσιος, ο Εφράσης, ο Εφράσας, Φράσας, Φράσιος, Φράσης. Όλα τα παράγωγα. Η Ματθίλντη, η Ματίλντα, η Ματθίλντη, η Ματθίλντη κλπ. Χρόνια σας πολλά, να είστε όλοι καλά. Συνεχίζουμε εδώ στην Εξαδρούπολη να έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Πολιτικό κόσμο, υπουργούς, την στρατιωτική ηγεσία, περιφερειάρχες. Γίνεται έτσι ένα... Έχουμε μία παρουσία πολύ υψηλόβαθμων, υψηλόβαθμα μέλη της κυβέρνησης και όχι μόνο και της στρατηγικής και της πολιτιακής ηγεσίας. Έχει το East Macedonia Thrace Forum, έχει μαζέψει πάρα πολύ κόσμο, είναι η αλήθεια. Νομίζω όμως ότι από αυτά τα οποία ακούσαμε, προσωπική μου άποψη, εγώ ξεχώρισα χθες την... το χαιρετισμό του Δημάρχου του Γιάννη του Ζαμπούκη. Γιατί ξεχώρισα για αρκετούς λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν το ότι ήταν ένας χαιρετισμός ο οποίος ήταν πάρα πολύ ειλικρινής και ως όφιλε εκθέσεως και από τον ρόλο του Δήμαρχου του Δήμου Αλεξανδρούπολης να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Νομίζω ότι έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου πολλές φορές και για πολλά θέματα. Είναι αυτά τα οποία βλέπουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας, τα παρακολουθούμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει, εμείς από τον χώρο τον δικό μας για να μπορούμε να σας ενημερώσουμε, ή οι άνθρωποι που ασχολούνται με το επιχειρήν από το δικό τους το χώρο, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι από το δικό τους το δικό τους το πόστο, μέσα στους αγρότες βάζω και τους ελαιοπαραγωγούς. Ο καθένας από εμάς παρακολουθεί, ή αυτοδιοικητικοί από το ρυθμό που έρχονται οι εξελίξεις, ο καθένας από εμάς βλέπει αυτό το πράγμα. Και βλέπει αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση η οποία υπάρχει στην ανταπόκριση πολιτείας ως προς τη βοήθεια προς τους ευρύτες και τους ανθρώπους. Πάντοτε να ξέρετε ότι όταν λέμε για τους ευρύτες οι οποίοι έχουν πληγεί από τη φωτιά, πάντα εννοούμε και τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην οποία πήγε στην ουσία η φωτιά, έφτασε μέχρι ένα σημείο. Οι συγγνώμες και η αποδοχή το ότι υπάρχει καθυστέρηση δεν λύνουν το πρόβλημα. Εκείνο το οποίο θα λύσει το πρόβλημα είναι να επιταχυνθούν πάρα πολλοί διαδικασίες, να βρεθούν λύσεις για πράγματα τα οποία, να βρεθούν μάλλον νομοθετήματα για πράγματα τα οποία δεν είναι νομοθετημένα. Να προσθέσω αυτό ότι είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου, του κυρίου Κυρανάκη, ότι θα τεθεί και θα λυθεί το θέμα με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Μεθόριο. Εμείς ασχολούμαστε με τα ραδιόφωνα του Εύρου. Ελπίζουμε σε αυτό να έχουμε επίσης πολύ μεγάλη και γρήγορη λύση. Γενικά όμως πρέπει τα πράγματα να λέγονται πλέον με το όνομά τους. Δεν χρειάζεται να στρογγυλεύουμε καταστάσεις. Έχουμε φτάσει στα όρια μας οι άνθρωποι του Εύρου και της Τράκης συνολικότερα. Έχουμε φτάσει στα όρια και των αντοχών μας και των οικονομικών και των ψυχικών και από πλευράς νεύρων. Και όλοι ζούμε σε μια οριακή κατάσταση, γιατί όταν βλέπουμε να υπάρχουν καταστροφές, βλέπουμε χτυπήματα στην πλάτη και ακούμε μεγαλοπίβολα σχέδια και από αυτά τα οποία ακούμε δεν γίνεται τίποτα, είναι λογικό εν έτη 2024 να αρχίσουμε να αντιδρούμε αλλιώς. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε όλοι με μεγάλη προσοχή την ομιλία του Δημάρχου του Γιάννη του Ζαμπούκη στο χαιρετισμό του στο φόρουμ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο East Macedonian Thrace Forum, και θα καταλάβετε γιατί είπα αυτά τα οποία είπα. Παρακαλώ, ακούσουμε τον κύριο Δήμαρχο. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που για δεύτερη
συνεχιζόμενη χρονιά σας υποδέχομαι εδώ στην Αλεξανδρούπολη, την πλέον φερέλπιδα πόλη της χώρας μας. Σεβασμιότατε, κυρία και κύριοι υπουργοί, αρχηγέ ΓΕΘΑ, αρχηγέ ΓΕΣ, κύριοι διοικητά της πρώτης στρατιάς, κύριοι βουλευτές, κύριοι περιφερειάρχες, κυρία και κύριοι αντιπεριφερειάρχες, κύριοι δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Αλεξανδρούπολη. Εξοχότατε, κύριε διπλωματική εκπρόσωπη, κύριε πρεσβευτά της Μολδαβίας στη χώρα μας, επίσης, εδώ για την παράληψη του πρωτόκολλου. Καλώς ήρθατε στην Αλεξανδρούπολη των υψηλών προσδοκιών αλλά και απαιτήσεων. Καλώς ήρθατε στην Αλεξανδρούπολη, μια πόλη που είχαμε συνηθίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, των επίσημων επισκέψεων, των ημερίδων, των συνεδρίων, των φόρουμ, αλλά και για άλλους λόγους. Κύριε Τσομόκο, πέρσι πριν ακριβώς από έναν χρόνο, όταν πραγματοποιήθηκε εδώ στον ίδιο ακριβώς χώρο το πρώτο φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, η Αλεξανδρούπολη ήταν στο πικ. Ήταν το case study σε όλα τα θέματα που συζητήθηκαν, η επιτυχημένη ιστορία, η πόλη που σε μία νύχτα άδραξε την ευκαιρία και εκμεταλλευόμενη όλα της τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, άρχισε να εξελίσσεται και να μεταμορφώνεται σε έναν ενεργειακό κόμβο, σε έναν κόμβο μεταφορών και διαμετακομιστικού εμπορίου και στον απόλυτο εναλλακτικό τουριστικό προορισμό. Σε αυτό λοιπόν το περσινό φόρουμ η Αλεξανδρούπολη βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων και των αναλύσεων, ως και η αφορμή για την υλοποίηση μεγάλων εμβληματικών επενδυτικών σχημάτων και project, ικανό να αλλάξουν ακόμη και τα διεθνή δεδομένα. FSRU ήταν το μόνο, επιτρέψτε μου να πω, που τηρεί σήμερα, ακόμη και σήμερα, πιστά τα χρονοδιαγράμματα, καθώς τον επόμενο μήνα έχουμε την επίσημη έναρξη και λειτουργία του, δείγμα του ότι η ελεύθερη αγορά τρέχει πολύ περισσότερο, πολύ πιο γρήγορα από τους ρυθμούς του ελληνικού δημοσίου. Ανατολικός περιφερειακός, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος σε δύο αντίρροπες γραμμές και σιδηροδρομική σύνδεση το λιμανιό της Βορείου Ελλάδος μέχρι και τον Μπρουγκάς και το Ρούσε, διεθνοποίηση του αεροδρομίου μας με την τοποθέτηση υπόγειων δεξαμενών αεροπορικού καυσίμου, ύστερα από πάγιο αίτημα πάρα πολλών δεκαετιών. Και να που είμαστε σήμερα εδώ, ακριβώς ένα χρόνο μετά, στο δεύτερο φόρουμ για την ίδια περιοχή, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην ίδια πόλη, την Αλεξανδρούπολη, που υπό άλλες συνθήκες επρόκειτο να κάνουμε τον απολογισμό μας και να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε πέρσι. Να συζητήσουμε για την εξέλιξη των project δηλαδή και να ανακοινώσουμε νέα. Και αντ' αυτού σήμερα σας μιλώ για την Αλεξανδρούπολη πλέον σε αόριστο χρόνο. Ήταν το success story, έφτασε στο πικ της, αποτέλεσε το case study. Είναι άραγε μόνο η πραγματικότητα που διέψευσε και τα πιο απεσιόδοξα σενάρια. Είναι το δυστύχημα στα Τέμπη που πάγωσε το project του σιδηρόδρομου. Είναι η ματέωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου του μετοχικού κεφαλαίου του λιμανιού ως λιμάνι εθνικής ασφάλειας που ανακοινώθηκε διαστόματος Πρωθυπουργού το Νοέμβριο του 2022. Φαίνεται ότι ματαιώθηκαν μαζί όλα τα μεγαλεπίβολα σχέδια προσέλκυσης επενδυτικών σχημάτων και επιχειρηματικότητας που συνδέονταν με αυτό και είχαν άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία της πόλης. Το αεροδρόμιο μας απέκτησε διεθνή χαρακτήρα με την τοποθέτηση των υπόγειων δεξαμενών καυσίμων χάρη σε μία και μόνο υπογραφή και σε μόλις 350.000 ευρώ. Συνεχίζει όμως να αντιμετωπίζει τεράστια λειτουργικά προβλήματα πέραν του προσωπικού, όπως είναι η ψήξη και η θέρμανσή του, για το οποίο η τοπική αυτοδιοίκηση και πάλι κλήθηκε για να δώσει λύση. Ο Ανατολικός Περιφερειακός προχωρά μεν, αλλά με ρυθμούς πιο αργούς από το αρχικό του χρονοδιάγραμμα. Έργα παραδίδονται με προχειρότητα, όπως ο δρόμος διασύνδεσης με την Παλαγία που πλημμύρισε δύο μόλις ημέρες μετά την παράδοσή του. Και μετά από όλα αυτά ήρθε και η φωτιά. Η φωτιά, αυτή η καταστροφική πυρκαγιά, η μεγάλη δοκιμασία της πόλης και της περιοχής για τον Αύγουστο. Η μεγαλύτερη φωτιά που βίωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1957 και μετά. Για να έχετε μια αξία μεγέθους, έχει καεί το 48% της πλήρους εδαφικής έκτασης του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, όταν είναι ο πέμπτος πιο απλωμένος Δήμος σε όλους τους Δήμους της χώρας, που είναι περίπου 335. Ήταν όμως η φωτιά, ακόμη μέχρι και σήμερα, η πραγματική αιτία για να παγώσει και η Αλεξανδρούπολη.
Αναλογικά με το μέγεθός μας, ήταν πολύ λίγα τα σπίτια που κάηκαν ή υπέστησαν καταστροφές. Μελισσοκόμοι και ελαιοπαραγωγοί έχασαν σχεδόν τα πάντα, την πηγή της παραγωγής τους. Αλλά συνεχίζουν να παλεύουν, ενώ η οικονομική δραστηριότητα στο Δήμο μας συνεχίζεται, αλλά οφείλω να το ομολογήσω με πολύ λιγότερο αρχικό ενθουσιασμό και περισσότερο με αγωνία για την επόμενη μέρα. Έτσι, η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο, αλλά κατά την προσωπική μου άποψη, για λάθους πλέον λόγους. Κυρίες και κύριοι, δεν σας κρύβω ότι τέτοιου είδους ημερίδες, όπως η σημερινή, προκαλούν αμηχανία. Από την άλλη, είμαστε όμως εδώ όλοι μαζί για να ενδυναμώσουμε τη φωνή μας και να μεταφέρουμε προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα ότι η Αλεξανδρούπολη δεν μπορεί να περιμένει περισσότερο. Οφείλουμε σε τοπικό, σε περιφερειακό, αλλά κυρίως σε εθνικό επίπεδο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ακούσουμε τις υποδείξεις των εθνικών, των ειδικών και κυρίως όλων εσάς και να συνεχίσουμε την πορεία από εκεί που τη σταματήσαμε. Να κάνουμε και πάλι restart και όχι από το μηδέν, αλλά από εκεί που το αφήσαμε. Και σε αυτή την προσπάθεια είναι υπερπολίτιμη και πάλι η στήριξη της πολιτείας. Να ξεπεράσουμε τους οποιοσδήποτε σκοπέλους και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Να κρατήσουμε την Αλεξανδρούπολη στο προσκήνιο ως ενεργειακή πύλη και πυλώνα ασφάλειας για τη χώρα μας και τα Βαλκάνια, ως κόμβο εμπορίου και μεταφορών, ως κέντρο καινοτομίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, ως τουριστικό προορισμό, ως υπόδειγμα ενίσχυσης και υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στις εργασίες μας. Αυτός ήταν ο χαιρετισμός του Δημάρχου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του κυρίου Γιάννη Ζαμπούκη, στο φόρουμ του East Macedonia Thrace, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και νομίζω ότι, όπως θα δείτε μετά ακριβώς, ακολουθεί και η δήλωση του Σεβασμιωτάτου Αλεξανδρουπόλου Σαμοθράκης Τερανουπόλου κυρίου κύριου Άθιμου, και στην τελευταία, σε μια ομιλία που έγινε μια από αυτές τις συναντήσεις, οι οποίες ακόμα δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο στόχος τους, με τον κύριο Τριαντόπουλο, είπαν τα πράγματα πάλι με το όνομά τους. Και η αλήθεια είναι ότι από την ηγεσία του τόπου και την πολιτική, πολιτική, όπως θέλετε πες την, αυτοδιοικητική, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, αλλά και την θρησκευτική ηγεσία αυτού του τόπου, περιμένουμε όταν έρχονται άνθρωποι εδώ οι οποίοι έχουν εξουσία στα χέρια τους, έχουν δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις, έχουν δυνατότητα να επηρεάζουν τις ζωές όλων μας, από το πιο μικρό κομμάτι μέχρι το πιο μεγάλο κομμάτι, οφείλουν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και να λένε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, χωρίς ούτε να χαϊδεύουν αυτιά, ούτε να παριστάνουν τους ευχαριστημένους, ούτε να λένε ότι όλα είναι καλά. Διότι αυτή η πανδημία η οποία υπάρχει μετά το COVID, να αισθάνονται κάποιοι ότι όλα πηγαίνουν καλά και να έχουν εδώ με πλατιά χαμόγελα, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει ή να αρχίσουν να κάνουν εμβόλιο, ή θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν να θεραπεύονται. Διότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή εδώ φοβερά και να έρχονται όλοι με κάτι πλατιά χαμόγελα, λέτε, και έρχονται στο Ελντοράντο τους. Για να ακούσουμε και τον Σεβασμιότητα Αλεξανδρουπόλου, τον κύριο Άθιμο, τι ακριβώς είπε στον Κοσμά Πανταζή. Με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεο συναντήθηκαν διαδοχικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, καθώς και ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Ταϊκούρας στο Ανθίμιο Εκκλησιαστικό Πολιτιστικό Κέντρο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συνομίλησε με το Σεβασμιότατο, εκφράζοντάς του τη χαρά του που βλέπει την Αλεξανδρούπολη να αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, με τον Μητροπολίτη να εκφράζει τη χαρά του για την επίσκεψη του κυρίου Δένδια. Εγώ, με το Σεβασμιότατο, έρχομαι με μεγάλη χαρά πάντα στην Αλεξανδρούπολη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη πόλη στην Ελλάδα με την οποία να έχω συνδέσει την όποια πολιτική μου δραστηριότητα. Και χαίρομαι γιατί βλέπω να αναπτύσσεται, να μεγαλώνει και να δημιουργεί δυνατότητες πρωτοφανής. Λέω πάντα, αν μας έλεγε κανείς τις αρχές αυτού του αιώνα, κάπου στο 2005-2006, τι θα σήμαινε η Αλεξανδρούπολη, όχι μόνο για την Ελλάδα, τι θα σήμαινε γενικά για την Ευρώπη, δεν το πίστευε κανείς. Και όμως και οι νεότερες γενιές, τις οποίες ποιμένται, θα δουν την Αλεξανδρούπολη να γίνεται ένα εντυπωσιακό κέντρο. Ήδη το έχουμε δει με πολλές παρεμβάσεις σας και το χαιρόμαστε σημαντικά, γιατί ναι μεν όλα είναι χρήσιμα και όπως λέτε εξελίσσονται
ξαφνιάζοντας και εμάς τους ίδιους, ούτε εμείς το φανταζόμασταν ποτέ ότι η Αλεξανδρούπολη θα παίξει ένα τέτοιο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε όλους τους σχηματισμούς που γίνονται πολιτικούς κλπ. Εδώ γύρω μας. Αλλά η παρουσία του στρατού μας είναι σημαντική και γι' αυτό χαιρόμαστε με την παρουσία σας. Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών ενημέρωσε το Σεβασμιότατο για την πορεία του σιδηροδρόμου που θα ενώνει την Αλεξανδρούπολη με την Ουκρανία, ένα έργο βαθιά σημασία σύμφωνα με τον κύριο Σταϊκούρα. Πρέπει να ταξιδέψουμε για Σόφια, ναι, γιατί έχουμε συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς, είναι αρκετοί στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, για το πώς θα ενισχύσουμε την σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει την Αλεξανδρούπολη και φτάνει μέχρι την Ουκρανία. Γι' αυτό και δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην Αλεξανδρούπολη. Είχε εξαγγελθεί ο σιδηροδρόμος που για μας θα ήταν σωτηρία να μας συνδέσει με το Βόρειο Εύρο και με το Σβίλεγγραντ και από εκεί να συνδεθούμε με τα ηλεκτρικά τρένα της Βουλγαρίας. Είμαι αρκετά αισιόδοξος γιατί για πρώτη φορά αυτή η πρόταση έχει και περιβαλλοντική μελέτη. Ωραία. Πέρσι, αντίστοιχη περίοδο όταν είχε υποβληθεί, δεν εγκρίθηκε από την Ευρώπη. Αισιοδοξώ ότι θα εγκριθεί. Αυτό είναι σημαντικό γιατί ουσιαστικά ενισχύουμε σημαντικά το σιδηροδρομικό δίκτυο και αν τυχόν προχωρήσουν οι προτάσεις και οι συζητήσεις που κάνουμε με Βουλγαρία και με Ρουμανία και με Ουκρανία, μπορούμε να οδηγήσουμε και να δημιουργήσουμε μια καινούργια γραμμή αλληλεγγύης, solidarity lane, λέγεται στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα κατεβαίνουν σιτηρά από την Ουκρανία και προς την Αλεξανδρούπολη. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε και επιπλέον επενδύσεις στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ο κύριος Σταϊκούρας αναφέρθηκε παράλληλα στο οδικό άξονα που ενώνει την Αλεξανδρούπολη με την Τουρκία, στην ολοκλήρωση του περιφερειακού δρόμου, στο λιμένα της Αλεξανδρούπολης, καθώς και στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Εύρου. Ταυτόχρονα έχουμε να ενισχύσουμε τον οδικό άξονα που συνδέει την Ελλάδα με την Τουρκία. Ήταν η συμφωνία που είχε γίνει στην θετική ατζέντα και εμείς έχουμε να κάνουμε στη νέα γέφυρα το δικό μας κομμάτι. Θα προχωρήσει η περιφερειακή της Αλεξανδρούπολης, νομίζω ότι θα είναι έτοιμη το 25. Ξεκίνησα να αναφέρομαι στο αεροδρόμιο το οποίο πέσει στην τεράστια καταστροφή, όχι μόνο άντεξε, αλλά εξυπηρέτησε και πάρα πολύ έκτακτες ανάγκες και έχουμε και 2-3 αδραστικά έργα τα οποία προχωρούν με καλύτερες και λιγότερο καλές ταχύτητες. Ξέρετε, τα δημόσια έργα έχουν να κάνουν και με απαλωτριώσεις, έχουν να κάνουν και με δικαστικές αποφάσεις, τα οποία πολλές φορές καθυστερούν. Και έχουμε και μια αστυνομική διεύθυνση που θα γίνει με SDIT και τώρα τον Φεβρουάριο προχωρήσαμε στην επόμενη φάση. Εκφράζω όλη αυτή την αγωνία μας, γιατί ίσως έγραψα, αφήσαμε να θρέψουμε μεγάλες ελπίδες για όσα προηγήθηκαν. Βλέπω όμως, σας είπα και στο τηλέφωνο, ότι καταλαβαίνω ότι πρέπει να προηγηθούν μια σειρά γεγονότων για να είναι πιο στέρεα τα βήματά μας. Βέβαια. Για ένα φόρουμ αξιόλογο με σημαντικούς ομιλητές έκανε λόγο αναφερόμενος στο δεύτερο φόρουμ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που διοργανώνεται στην Αλεξανδρούπολη ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος. Ταυτόχρονα όμως, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, στο φόρουμ αυτό θα πρέπει να γίνουν οι σωστές ερωτήσεις για να δοθούν και οι κατάλληλες απαντήσεις. Διαφορετικά, όπως τόνισε, όταν κλείσουν τα φώτα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή θα παραμείνουν. Πρώτη μου φορά έρχομαι αντιμέτωπος με όλο αυτό το επίπεδο των καλών συνομιλητών. Φέτος βλέπω και πολύ ανεβασμένο το επίπεδο. Πολλοί υπουργοί, πρωτοκλασσάτοι υπουργοί, που είναι πρόθυμοι να μας μεταφέρουν όλη την διάθεση της κυβερνήσεως και όλο το κυβερνητικό έργο για τα προβλήματα που απασχολούν εμάς εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή μας. Εκείνο όμως που είναι σημαντικό είναι εμείς, εδώ οι Ευρύτες και οι Θρακιώτες, να έχουμε την υπευθυνότητα να παρουσιάζουμε τα θέματα με μια ολιστική μορφή και συγχρόνως να λέμε τα ζητήματα που μας απασχολούν προτείνοντας και λύσεις.
Εάν λέμε απλώς τα θέματα που μας απασχολούν και περιμένουμε τις λύσεις να μας τις βρουν στην Αθήνα, τότε είμαστε μακριά νυχτωμένοι. Ή εάν λέμε τα θέματα και δεν προτείνουμε λύσεις, τότε σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για το ποιο θέλουμε εμείς να είναι το αύριο του τόπου μας. Έγραψα σε αυτό το κείμενο στο οποίο αναφέρεστε ότι πιστεύω να τους τροφοδοτήσουμε με τέτοιου είδους ερεθίσματα ώστε να αναγκαστούν να μας απαντήσουν. Διαφορετικά, όταν κλείσουν τα φώτα αυτής της γιορτής, εμείς θα ξαναεπιστρέψουμε κανονικά στις απορίες μας και στα προβλήματά μας και βέβαια από την Αθήνα θα επιστρέψουν ξανά στην απασχόλησή τους που έχει να κάνει με ολόκληρη την πατρίδα μας. Αφού είναι εδώ, πρέπει να δούμε τα θέματα επί χάρτου, αλλά ως εργασία πια, όχι ως θεωρητικά ευχολόγια, να πω και εγώ τη λέξη, ούτε σαν έκθεση ιδεών. Ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως έκανε ιδιαίτερη μνήμα στο δημογραφικό ζήτημα που αντιμετωπίζει ο Εύρος. Αυτή τη στιγμή έχουμε έλλειμμα όχι μόνο εργατικού δυναμικού στην περιοχή μας, έχουμε έλλειμμα γενικά του πληθυσμού που δεν μπορεί να στελεχώσει ούτε τις επιχειρήσεις, ούτε τις υπηρεσίες, ούτε και τους τόπους πλέον. Αυτό όμως, για να γίνει, χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με προτάσεις πώς θα κάνουμε τον ομό Εύρου αλλά και τη Θράκη ολόκληρη δελεαστική, ώστε ένας άνθρωπος να έρθει από την υπόλοιπη Ελλάδα εδώ. Και αν θα έρθει, να μην κατοικήσει στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομωτινή ή στην Ξάνθη, αλλά να πάει στο Βόρειο Εύρο και στις άλλες ακριτικές περιοχές. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα απολύτως, δεν κερδίζουμε κάτι. Υπάρχουν προτάσεις. Έχουμε εμείς καταλήξει στο τι θέλουμε. Πώς θα προσκαλέσουμε ανθρώπους να έρθουν από αλλού, όταν δεν μπορούμε τους δικούς μας ανθρώπους να κρατήσουμε στα χωριά, και όχι μόνο στα χωριά, στο Δημότυχο, στην Ορεστιάδα και στο Σουφλί. Αν εμείς δεν έχουμε τον νομό μας ικανό να κρατήσει τον πληθυσμό του, πώς θέλουμε να έρθουν από αλλού, να κάνουν τι, ψυχικό σε εμάς? Να ζητήσω καταρχάς συγγνώμη για προηγουμένως, διότι υπήρξε μία μικρή διακοπή στον ήχο το δικό μου, οπότε αναγκαστικά πήγαμε στο τρίτο θέμα. Να πούμε ότι προηγουμένως τα βάλαμε λιγάκι ανάποδα, δεν πειράζει, ζωντανή εκπομπή είμαστε, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ήθελα να πω αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως και υπήρξε διακοπή, το ότι όταν έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτά τα πράγματα, έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αποφάσεις, καθορίζουν τη ζωή μας είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο ποσοστό, αυτό το οποίο έχουμε εμείς ανάγκη. Οι απλοί πολίτες είναι από την ηγεσία μας, την αυτοδιοικητική, την πολιτική, τη θρησκευτική ηγεσία, να λένε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, όπως ακούσαμε να το λένε, ότι εδώ δεν μπορούμε να κρατήσουμε τους ευρύτες καλά-καλά στον Εύρο, πώς έχουν κάποιοι στο μυαλό τους την ψευδέστηση ότι ο Εύρος ξαφνικά θα αρχίσει να μαζεύει τον κόσμο μιλούνια. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να πω στον κύριο Σταϊκούρα ότι δυστυχώς το καλοκαίρι δεν έβρεξε, διότι το νερό το οποίο μαζεύονται με τις κουβάδες μέσα στο αεροδρόμιο όταν βρέχει ήταν ικανό για να βοηθήσει την πυρόσβεση. Άρα να είμαστε λίγο πιο έτσι ρεαλιστές, να πατάμε πιο πολύ επί του εδάφους όταν συζητάμε, κυρίως όταν συζητάμε για περιοχές όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, που είναι μικρές περιοχές. Οτιδήποτε συμβαίνει μαθαίνεται πάρα πολύ γρήγορα, δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρξει ειδική διαδικασία ενημέρωσης του κόσμου και θα ήμασταν καλύτερα να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε. Λοιπόν, παρόν επίσης στο φόρουμ East Macedonian Thrace ήταν και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, ο οποίος έκανε και μία έτσι επίσκεψη σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος του Υπουργείου του, να το πω έτσι, και συναντήθηκε με ανθρώπους εδώ που θα έπρεπε να συναντηθεί και έστειλε και ένα μήνυμα πάρα πολύ σημαντικό, ένα μήνυμα το οποίο νομίζω ότι ο καθένας από εμάς το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του κάθε πρωί που ξυπνάει. Για να το δούμε. Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο της παρουσίας του στο δεύτερο East Macedonian Thrace Forum που διεξάγεται στις 13 και 14 Μαρτίου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφτηκε την έδρα της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, όπου ενημερώθηκε για τα μείζωνα θέματα που αφορούν τον Εύρο από τα στελέχη του στρατού. Thank you.
Αξιέρχος Γιώτης Γεώργιος, υποδιοικητής Μεραρχίας. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Αξιέρχος Ιωάννης Παρασκευόπουλος, διοικητής 7ης μηχανοκίνησης Αξιέρχειας. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Διαπιστώνοντας την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε σε δηλώσεις του πως η χώρα στηρίζεται στις ένοπλες δυνάμεις της που αποτελούν πυλώνα σταθερότητας, ενώ υπογράμμισε πως η Ελλάδα οφείλει να είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα. Σύγχρονες και αποτελεσματικές ένοπλες δυνάμεις που μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, να διασφαλίσουν το ρόλο της πατρίδας μας, να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών, τη δυνατότητα της ελληνικής κοινωνίας σε περιβάλλον ειρήνης να αναπτυχθεί και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των πολιτών, των συμπολιτών μας. Και επίσης να διασφαλίσουμε απολύτως έναντι ιασδήποτε αμφισβήτησης και ιασδήποτε επιβουλής την εθνική μας κυριαρχία, την ανεξαρτησία μας, την κυριαρχία μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, το γεγονός που είναι επίτιμος δημότης της Αλεξανδρούπολης τον τιμά ιδιαίτερα, ενώ έκανε λόγο για το κομβικό ρόλο που έχει πλέον η Αλεξανδρούπολη στο παγκόσμιο χάρτη. Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή σήμερα που βρίσκομαι στην έδρα της 12ης μηχανοκίνητους μεραρχίας εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Μιας πόλης της οποίας είμαι δημότης και μιας πόλης για την οποία υπερηφανεύομαι ότι πολύ καιρό πριν διείδα τις τεράστιες δυνατότητές της και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει και για την πατρίδα μας αλλά και για τους συμμάχους μας. Η καταρχήν οραματική σκέψη για την Αλεξανδρούπολη εμφανίστηκε στον χάρτη με την συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2019 που είχα την τιμή να υπογράψω ως υπουργός εξωτερικών της πρώτης κυβέρνησης Μητσοτάκη, της αμυντικής εκείνης συμφωνίας. Ένα κέντρο κομβικής σημασίας, κέντρο ενέργειας, κέντρο αλυσίδας εφοδιασμού. Και είχα πει τότε, κατά την υπογραφή αυτή της συμφωνίας, πόσο μεγάλο στοίχημα είναι για την Ελλάδα, αλλά και για τις συμμαχίες μας και για το ΝΑΤΟ η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος που επίσης συνιστά επιτυχία και για την κοινωνία της Θράκης. Και μπορώ να πω σήμερα ότι αυτό το στοίχημα κερδίθηκε. Παράλληλα, ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε στην Ατζέντα 2030 που είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει λάβει η χώρα στις ένοπλες δυνάμεις. Θα ήθελα να σας πω μια κουβέντα για την Ατζέντα 2030. Το σχέδιο μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας, το μεγαλύτερο σχέδιο μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων από σύστασης ελληνικού κράτους, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι το σχέδιο νόμου, το οποίο πρόσφατα εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και σε λίγες μέρες θα παρουσιαστεί στη Βουλή των Ελλήνων, που αφορά την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στις ένοπλες δυνάμεις. Περιλαμβάνει επίσης τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των στρατιωτικών σχολών, ώστε να μπορούν να ασχοληθούν οι εξαιρετικού επίπεδου φοιτούντες με την έρευνα και να μπορούν να κάνουν έρευνα και σε διδακτορικό επίπεδο. Επίσης, την σύσταση κοινού σώματος πληροφορικής, την δημιουργία διεύθυνσης καινοτομίας, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό στρατό. Ο Υπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην επίθεση που δέχθηκε η φρεγάτα Ίδρα με ντρόν, τονίζοντας την υπερηφάνεια όλων, καθώς κατάφερε την αποτροπή της επίθεσης κατά του πλοίου. Ζούμε σε μια εποχή μεγάλης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, δεν σας λέω κάτι καινούριο. Η πατρίδα μας, η Ελλάδα, στηριζόμενη στις ένοπλες δυνάμεις μας, αποτελεί έναν πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας. Ακριβώς γιατί μπορεί να προβάλλει την αποτρεπτική της ικανότητα. Λίγες μέρες πριν, δύο μέρες πριν για την ακρίβεια, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΘΑ και με τον αρχηγό ναυτικού, ήμασταν στον κόλπο του Άντεν επί της
φρεγάτας μας Ίδρα. Νιώσαμε την περηφάνεια να βλέπουμε τη σημαία της πατρίδας μας στον ιστό της Ίδρας. Όπως ξέρετε, η Ίδρα σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο της αποστολής της, είναι πλάκι στην αποτροπή επίθεσης ντρόουνς κατά εμπορικού πλοίου. Είμαστε περήφανοι για τις επιχειρήσεις της πατρίδας μας που διεξάγονται για την προστασία του εθνικού συμφέροντος, του ρόλου της χώρας μας, αλλά και των συμφερόντων του καθενός Έλληνα και της καθεμιάς Ελληνίδας, της ελληνικής κοινωνίας. Μάλιστα. Λοιπόν, το ρεπορτάζ ήταν της Ρένας Δεμιρτζίδου. Να πούμε ότι αυτό όσον αφορά τις δηλώσεις, υπάρχουν βέβαια αναλυτικά ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων σε 8.30 ώρα το βράδυ με τον Σάκη Σταυρίδη και στις εκπομπές. Και αύριο στο Δελτίο Ειδήσεων υπάρχει η ΔΕΡΤΑ τηλεόραση, όλο το δυναμικό της ΔΕΡΤΑ τηλεόρασης είναι στο φόρουμ. Παρακολουθεί από κοντά τις συνεδριάσεις, παρακολουθεί και έχει συνεντεύξεις με τους πολιτικούς και τα μέλη του Κυβερνητικού Συμβουλίου και του Υπουργικού Συμβουλίου τα οποία έχουν έρθει στην περιοχή. Και να μείνετε στη ΔΕΡΤΑ συντονισμένοι, γιατί θα έχετε πλήρη και αναλυτική ενημέρωση. Να πούμε ότι προχθές σας είχαμε πει για τον, που ήταν εδώ και η Κατερίνα Καλεντερίδου, είχαμε μιλήσει για μια ενδεχόμενη παρέτηση του κυρίου Ηλιόπουλου, ο οποίος κύριος Ηλιόπουλος του, ναι, ας το βάλουμε λίγο, να αλλάξουμε λίγο το σούπερ, γιατί πληροφορίες για παρέτηση Όθωνα, να μην νομίζει κανείς ότι είμαστε στην εποχή του Όθωνα και της Αμαλίας, λίγο μετά την Επανάσταση. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, και είχαμε πει ότι αυτό αν γινόταν, θα γινόταν διότι ο κύριος Ηλιόπουλος έχει πολύ βαρύ και πολύ, έτσι, σε πολύ μεγάλη έκταση επιστημονικό έργο στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να μην αφήνει τα στελέχη του από το διδακτικό του προσωπικό να εκτίθονται σε έτερες ασχολίες πέραν του διδακτικού τους και του ερευνητικού τους έργου. Τότε ο κύριος Ηλιόπουλος είχε πει ότι δεν είχε κάποια ενόχληση μέχρι τότε. Φαίνεται ότι αυτή η ενόχληση τελικά έγινε. Υπάρχουν από σήμερα το πρωί πολύ έντονες πληροφορίες για παρέτηση του κυρίου Όθωνα Ηλιόπουλου και την θέση του θα πάρει η κυρία Απόπτσα Πανίδου. Να πούμε ότι με αφορμή την παρέτηση του κυρίου Ηλιόπουλου, την ενδεχόμενη, η οποία φαίνεται ότι θα γίνει, ότι θα είναι εντός ημέρας, είχε ακουστεί τότε, είχε ξαναφουντώσει η συζήτηση για ενδεχόμενη χρήση παρετήσεων και των επομένων βουλευτών στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ για να μπει με αυτόν τον τρόπο στην Βουλή ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος, να θυμίσουμε, ήταν στην ένατη θέση. Μετά τον κύριο Ηλιόπουλο πρέπει να παρεθούν άλλοι τέσσερις για να φτάσουμε στον κύριο Κασελάκη. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι ήταν μια συζήτηση μόνο εκείνη την ημέρα. Δεν έχει επανέλθει αυτή η συζήτηση και νομίζω ότι από τη στιγμή που ο κύριος Κασελάκης πλέον παρουσιάζεται, μου φαίνεται παρουσιάζεται Δευτέρα, Μπάμπη. Ναι. Παρουσιάζεται Δευτέρα στη Θήβα, στο κέντρο εκπαιδεύσεως πυροβολικού. Νομίζω ότι μάλλον δεν φαίνεται τώρα κοντά να υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ αυτό για τις πληροφορίες για την παρέτηση του κυρίου Όθωνα Ηλιόπουλου και το πώς η κυρία Απόπτσα Πανίδου θα λάβει την θέση του, εάν τυχόν τελικά αυτή η παρέτηση πραγματοποιηθεί. Την προηγούμενη Δευτέρα 4 Μαρτίου είχαμε πει εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky πως όντως υπάρχει πιθανότητα κύριος Όθωνας Ηλιόπουλος που βλέπουμε να παραιτηθεί. Αν δεν κάνω λάθος, μετά από δύο μέρες έδωσε συνέντευξη στο Attica TV που το άφησε ανοιχτό. Είναι καθηγητής στο Harvard ο άνθρωπος, πρέπει να πούμε, και έχει, δηλαδή άμα είναι να λες θα είμαι στην Ελληνική Βουλή στο Harvard, ακριβώς. Μάλλον Harvard λες. Ακριβώς. Είχε μιλήσει για φόρτο εργασίας, εμείς είχαμε μιλήσει και για τα καθήκοντά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Harvard και από εκεί πέρα είχε δώσει αρκετές συνεντεύξεις, το άφηνε ανοιχτό. Σήμερα το πρωί υπήρχε ένα δημοσίευμα στο D News που ανέφερε πως ενδεχομένως να έχουμε και σήμερα εξελίξεις και φαίνεται αυτό να μην διαψεύδεται. Ότι η εξελίξη δηλαδή είναι ότι θα παραιτηθεί σήμερα. Ναι, αυτό. Να περιμένω να δούμε αν θα παραιτηθεί σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενημερωθεί ο πρόεδρος της Βουλής. Ναι. Μέχρι πριν μισή ώρα που είχα μιλήσει, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ακόμα. Να θυμίσουμε ότι από τη στιγμή που τρέξει αυτό σήμερα, η πρώτη επιλαχούσα για να πάρει τη θέση του κυρίου Ηλιόπουλου είναι η κυρία Απόπτσα Πανίδου. Είναι η τέταρτη. Ναι. Και συζητώντας με ανθρώπους που γνωρίζουν πράγματα μέσα στην Κουμουνδούρου, μας λένε ότι δεν θα υπάρξει διαδικασία βολιδοσκόπησης
παρετήσεων προκειμένου ο κύριος Κασελάκης να μπει ο ίδιος στη Βουλή. Γιατί πρώτον, έχουμε τον κύριο Κασελάκη χθες στη συνέντευξή του στο Μέγκα που είπε δεν θα μπω στη Βουλή. Ναι. Και δεύτερον. Και δεν θα είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής, είπε. Mm-hmm. Και αυτό το είπε. Και δεύτερον, θυμίζουμε ότι στην 8η θέση, πάνω από τον κύριο Κασελάκη, υπάρχει η κυρία Ζορζέτα Λάλη, η οποία δεν ανήκει πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ και έχει πει ξεκάθαρα. Ότι αν έρθει η ώρα μου. Δεν παρετούμε. Θα μπω στην Βουλή κανονικά και θα πάω στη Νέα Αριστερά. Ναι. Άρα λοιπόν. Υπήρχε όμως μια ερμηνεία τις προηγούμενες μέρες, ναι, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι από τη στιγμή που παρετείται βουλευτής από τους απόδημους, γιατί ο κύριος Ηλιόπουλος είναι ως απόδημος, ναι, εκεί, τη θέση του πρέπει να την πάρει απόδημος, που επόμενος, ναι, είναι ο κύριος Κασελάκης. Ήταν μια νομική ερμηνεία αδύναμη, ναι, η οποία δεν στέκει. Μάλιστα. Πάμε κατευθείαν στην πρώτη επιλαχούσα, την κυρία Τσαπανίδου, και να δούμε αν επιβεβαιωθεί. Δεν μου έχει απαντήσει. Όλοι τις έχουμε στείλει. Προφανώς έχει πάρει 500 μηνύματα τώρα. Άρα μένουμε σε αυτό, ότι θα είναι στη θέση του κυρίου Ηλιόπουλου η κυρία Πόπη. Καταλαβαίνουμε πώς πάει προς τα εκεί το πράγμα, αλλά ακόμα δεν υπάρχει. Δεν ξέρουμε αν θα πει ναι η κυρία Τσαπανίδου. Κάτι νέο. Ναι. Γιατί μπορεί η κυρία Τσαπανίδου να πει, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αλλά μετά αφήστε με στην υγεία μου. Θα πάει στην Νέα Αριστερά. Γιατί ήταν και με τα εγγόνια της στην Ολλανδία, από ό,τι είδα. Ναι. Μετά υπάρχει βέβαια ντόμινο, αν γίνει αυτό. Γιατί να δούμε πώς θα την Νέα Αριστερά, τη βουλευτή να υπάρχει. Φαντάζομαι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήθελε να μειωθεί από τους 36 στους 35 βουλευτές. Σε καμία των περιπτώσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το ρεπορτάζ το οποίο υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Νομίζω δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη. Ομολογουμένως, αυτό το νομικό επιχείρημα το οποίο είχε ακουστεί, ότι επειδή ο κύριος Ηλιόπουλος εκπροσώπησε μάλλον στην θέση στην οποία ήταν τους απόδημους Έλληνες, θα έπρεπε να μπει αντίστοιχος, νομίζω ότι δεν έχει καν νομική υφή αυτό το επιχείρημα. Μάλλον ούτε ευσεβής πόθη κάποιον. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε. Και όταν θα γυρίσουμε, θα ασχοληθούμε με δύο δίκες. Με την δίκη και την υπόθεση των Τεμπών και με την δίκη του Μίχου στο Γκολονό. Και οι δύο δίκες έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά, έχουν απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα, και έχω την εντύπωση ότι μετά από αυτά τα οποία θα ακούσετε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, θα αντιληφθείτε ότι θα έχουμε έτι περαιτέρω συζητήσεις επί αυτών των δύο υποθέσεων. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Delta Pie. Η νέα γενιά ποικιλιών βαμβακιού έφτασε στην Ελλάδα. Φιλία, Κόντσα, Νοβέλια. Οι ποικιλίες που προσφέρουν υπεραξία στο βαμβάκι σου. Με κορυφαίες αποδόσεις και άριστη ποιότητα. Delta Pie. Από τον κορυφαίο οίκο βαμβακιού στην Αμερική. Αποκλειστικά στην Ελλάδα από την Κάπα Κοινή Ευθυμιάδης. Πάμε δυνατά. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, χοιρινές πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Λευκό τυρί Φάρμα Θεσσαλίας και μπύρα Μύθος κουτί 30% φθηνότερα. Δημητριακά Kellogg's Extra, Crave και Coco Pops στη μισή τιμή. Ό,τι και αν σημαίνει για σένα καθαριότητα, χλωρίνη Kleenex. Η μόνη χλωρίνη που εξουδετερώνει το 99,9% των μικροβίων και παραμένει στις επιφάνειες για προστασία που διαρκεί έως 5 φορές περισσότερο. Τώρα και σε νέες συσκευασίες με ανακυκλωμένο πλαστικό. Kleenex. 70 χρόνια. Φροντίζουμε τις στιγμές σου. Έφτιαξε το σπίτι των ονείρων σου όπως το έχεις φανταστεί. Τώρα που η μάχη για να το κρατήσεις καλά κρατεί, υπάρχουν 7 εργαλεία για να ρυθμίσεις τις οφειλές σου και να κρατήσεις το σπίτι σου, όπως βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός με επιπλέον κούρεμα χρέους έως 28% και υποχρεωτική αποδοχή για τους ευάλωτους. Ρύθμιση οφειλών με ηλεκτρονική αίτηση μέσω του κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών. Βεβαίωση ευάλωτο φιλέτη και ενδιάμεσο πρόγραμμα στήριξης με επιδότηση και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας. Ενημερωνόμαστε τώρα για τα 7 εργαλεία στο κρατάμετοσπίτιμας.gr. Κρατάμε την ελπίδα. Κρατάμε το σπίτι μας. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
μαθαίνεις όλα όσα συμβαίνουν στον Εύρο? Πληκτρολόγησε www.pameevro.gr και ενημερώσου πριν από όλους. Pameevro.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Αντικειμενικά, άμεσα και για όλα. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Δεύτερο μέρος της εκπομπής 2 μαζί. Σήμερα, 5η 14 Μαρτίου του 2024, συνεχίζει να βρεχεί έξω, οπότε με ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι του Control. Ναι, λοιπόν, έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια των ρεπορτάζ και των συζητήσεων που γίνονται για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, ότι όταν ήρθαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς και θελήσαν να κάνουν αυτοψίες στον χώρο του τραγικού δυστυχήματος, τότε ενεφανίστη αυτό το περίφημο μπάζωμα. Όχι έγινε μπάζωμα, όχι δεν έγινε μπάζωμα, όχι ήταν απλώς μετακομίσαμε τα βαγόνια. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Και όλοι λέγαμε, καλά βρε παιδί μου, εντάξει, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ήρθαν εδώ. Δεν θα κάνουν κάποια παρέμβαση. Δεν έχουν δικαίωμα, νομίζω ότι ήταν απορία όλων μας. Παρέμβαση Ευρωπαίου Εισαγγελέως για την τραγωδία των Τεμπών. Δέστε το ρεπορτάζ. Χθες, μιλώντας στο ΣΤΑΡ, επιτέθηκε σε βάρος του νόμου περί ευθύνης υπουργών, υποστηρίζοντας ότι αυτός ο νόμος μπλοκάρει να βρεθεί η αλήθεια. Μας μπλοκάρουν, είπε χαρακτηριστικά, από το να εφαρμόσουμε τη δικαιοσύνη. Γιατί εάν σου απαγορεύουν να κάνεις έρευνα, δεν μπορείς να αποκαλύψεις την αλήθεια. Δυστυχώς, αυτή η συνταγματική πρόβλεψη πρέπει να αλλάξει, είπε η Λάουρα Κοβέση, η οποία μάλιστα αναφέρθηκε, Ελίνα, και στην επίμαχη σύμβαση, την 717, τη σύμβαση για την τηλεδιοίκηση, λέγοντας ότι αν αυτή είχε ολοκληρωθεί ως όφιλε, τότε όλο αυτό το δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί. Θα πρέπει να σου πω ότι για το ίδιο θέμα σήμερα είχαμε παρεμβάσεις τόσο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ζήτησε να αφήσουν τη δικαιοσύνη απερίσπαστη να κάνει τη δουλειά της, ενώ παρέμβαση έκανε πριν από λίγο και ο Στέφανος Κασελάκης. Να τους ακούσουμε. Σε ευχαριστώ. Η απάντησή μας είναι ότι την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, για το συγκεκριμένο τραγικό δυστύχημα, την τρέχει η δικαιοσύνη, η οποία είναι ανεξάρτητη στη χώρα μας, όπως ανέφερα και σε προηγούμενη απάντησή μου. Είναι εν εξελίξη η έρευνα αυτή. Τρέχει με πολύ γρήγορες ταχύτητες, όπως θα έπρεπε να γίνεται σε σχέση με άλλες πολύ σοβαρές υποθέσεις που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή στην έρευνα αυτή. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Θέλουμε άμεσα, το συντομότερο δυνατό, χωρίς να επηρεάζεται η ορθότητα και η αντικειμονικότητα της έρευνας, με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια και τα περισσότερα δυνατά μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η δικαιοσύνη, να μάθουμε και εμείς τις απαντήσεις, να χυθεί άπλετο φως. Αυτή η θεωρία του Πρωθυπουργού, όπως γνωρίζεται εδώ πριν, να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εξωματική αντιπολίτευση, οργάνωσε 330 προβουλευτές να ψηφίσουν αντίον της Ελλάδας και του κράτους δικαίου. Προφανώς αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι είναι ακριβώς αυτό, μια θεωρία, μια παραπλάνηση. Όταν η ίδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα λέει ότι το κράτος μας μπλοκάρει την έρευνα. Είναι ντροπή για το κράτος μας αυτό και είναι ανήθικο όσον αφορά στις οικογένειες που έχουν χάσει τους συγγενείς τους. Τους έχουμε στο μυαλό μας. Για να δούμε τώρα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα να λέει ακριβώς αυτά τα οποία ακούστηκαν ότι είπε. We are blocked in finding the truth. We are blocked in applying justice. Because if you are forbidden to make the investigations, you cannot find out the truth. Unfortunately, the provision in the Constitution has to be changed. And this is why we have asked this and we have sent a letter to the European Commission. You started an investigation into the 717 contract from 2022. What were your initial thoughts when you learned about this tragedy? If the project has been finalized in time, yes, and properly, this would never happen. And this kind of trauma cannot be healed without justice. In December, we have indicted 23 public officials in this case. We are investigating only the parts that are related to how the EU money has been used in those projects.
so far more than 1,300,000 people ask the lifting of immunity of ministers of Greece. Could you intervene in a situation like this if the number of signatures exceeds 2 million, for example? I don't have words to tell them because I was not in their situation. But as a prosecutor, I just promise that we will do our job. And this provision in Constitution. Αυτά ήταν τα λόγια της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως σε σχέση με την υπόθεση των Τεμπών. Ουδέν σχόλιον. Λοιπόν, πάμε στην έτερη δίκη, η οποία έχει δημιουργήσει... Συνήθως, ξέρετε, σε πολλοί έτσι, υποθέσεις οι οποίες απασχολούν πάρα πολύ έντονα την επικαιρότητα, συνήθως παρακολουθείται από κοντά και η εξέλιξη της δίκης. Σε αυτό δίνει ισχύ, ίσως γιατί είχαμε πολλά γεγονότα άλλα, τα οποία κάλυψαν, να το πούμε έτσι, την ειδησιογραφία για τη διάρκεια που γινόταν η δίκη. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να γίνει η αγόρευση της εισαγγελέως και να ακουστεί η πρόταση της εισαγγελέως για την υπόθεση του Μίχου, του ανθρώπου ο οποίος έκανε όλα αυτά τα οποία έκανε για τη 12χρονη πιτσιρίκα στον Κολόνο, φαίνεται ότι υπήρξε ένας ευνηδιασμός. Φαίνεται ότι υπήρξε ένα αμάν τι είναι αυτά που ακούμε. Έτσι, δεν θα κρίνουμε βέβαια σε καμία περίπτωση την πρόταση της κυρίας Αγγελέως, διότι έχουμε πει ότι στην δικαιοσύνη εκείνοι έχουν όλα τα αποδεικτικά. Για να σας πω, η κυρία Αγγελέως πρότεινε την απαλλαγή σε μερικά από τα δικήματα για τα οποία κατηγορούταν ο Μίχος λόγω αμφιβολιών. Και η αμφιβολία είναι πάντοτε υπέρ του κατηγορουμένου. Λοιπόν, για να δούμε ακριβώς ποιες ήταν οι προτάσεις της εισαγγελέως στην δίκη του Μίχου και βέβαια θα ακούσουμε και την άποψη της Ιωάννας Μάνδρου. Για να το δούμε. Είχαμε πορεία διαμαρτυρίας, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής υπήρξε ένταση μεταξύ των διαδηλωτών με τους αστυνομικούς. Επιτέθηκαν οι ομάδες αυτών των ατόμων στους αστυνομικούς με αποτέλεσμα να υπάρξουν έτσι εντάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης υπήρξαν φθορές σε ιαλοπίνακα που υπήρχε εκεί σε κατάστημα στην περιοχή. Καταλαβαίνετε τώρα πώς συμβαίνουν αυτά. Πετάξαν και τρικάκια εκεί στο σημείο με συνθήματα. Να σας πω, αυτό έγινε διότι είχαμε την εισαγγελία η οποία συνεχίζεται η αγόρευσή της, ζήτησε την απαλλαγή του βασικού κατηγορουμένου από τρεις βασικές κατηγορίες, τον βιασμό, την μαστροπία σε οίκους ανοχής και τη μαστροπία μέσω εξαναγκασμού σε αποκόμιση πορνικών εσόδων. Ενώ αντίθετα ζήτησε την καταδίκη σε άλλες τέσσερις κατηγορίες. Θα μας τα πει η Ιωάννα Μάνδρο αυτά, Σωτήρη μου, θα μας τα πει η Ιωάννα εκεί. Ωραία. Η κατάσταση πώς είναι στον Κολονό? Από το πρωί, από νωρίς το πρωί που βρισκόμαστε, είναι ιδιαίτερα ήσυχα τα πράγματα. Δεν υπάρχει έτσι κάποια ιδιαίτερη ένταση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάποια παρόμοια εξέλιξη. Ευχαριστούμε, Σωτήρη, να είσαι καλά. Πάμε στην Ιωάννα Μάνδρου να δούμε το δικαστικό κομμάτι της υπόθεσης. Δικαστικό κομμάτι με την πρόταση της εισαγγελέως έχει ξεσπάσει πολύ μεγάλη, να το πούμε κομψά, συζήτηση για αυτά που πρότεινε η εισαγγελέας. Άκουσα την Ιωάννα πριν, να την καλημερίσουμε, η οποία Καλημέρα, Ιωάννα. Τα τεκμηρίωσε όλα αυτά όπως κάνει πάντα νομικά, η αλήθεια είναι. Αλλά βρε Ιωάννα μου, πριν μας τα πεις, εγώ ένα ερώτημα έχω να κάνω, από χθες δηλαδή που το άκουσα. Δεν ξέρω τι λέει ο νόμος, γιατί νομικός δεν είμαι, οφείλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, αλλά εμένα μου φαίνεται ότι αν ένα 12χρονο κορίτσι πηγαίνει με έναν 50χρονο ή οτιδήποτε ενήλικα τέλος πάντων, συνιστά βιασμό. Έτσι το βλέπω εγώ. Όχι νομικά, επαναλαμβάνω, και νομίζω ότι και το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας κάπως έτσι το βλέπει. Είτε υπάρχει συνένεση είτε όχι. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τις αντιδράσεις τις κοινωνικές. Και εγώ χθες όταν άκουσα ότι απαλλαγή για το βιασμό και απαλλαγή για τη μαστροπία, σοκαρίστηκα. Λέω, τι γίνεται εδώ? Mm-hmm. Αλλά θα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ναι. Και θα πούμε τι είπε η εισαγγελέας, τι σημαίνει αυτό που είπε και τι περιμένουμε από το δικαστήριο. Γιατί πρέπει να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Ναι. Πάμε λοιπόν σε αυτή τη δίκη. Αυτή η δίκη
έχει γίνει και κλεισμένων των θυρών και πολύ σωστά για καιρό, διότι το θύμα είναι ανήλικο και οι πράξεις που αποδίδονται στους κατηγορούμενους σεξουαλικού τύπου είναι αποτρόπες και φρικτές και δεν μπορούσαν να γίνουν αυτά σε μια δημόσια συνεδρίαση που παρακολουθεί ο κόσμος. Ναι. Πάει. Η εισαγγελέας τι είπε? Η εισαγγελέας είπε δύο πράγματα. Μην μπλέξουμε με τα νομικά, ναι, γιατί ναι. Και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η επίκληση της νομικής ορολογίας. Η εισαγγελέας είχε δύο σκέλη αγόρευση. Το πρώτο είπε ότι αυτός ο 56χρονος σήμερα κατάρχης στο Κολωνό, που βαρύνεται να το πούμε απλά με δύο πράγματα, ότι σεξουαλικά κακοποιούσε το 12χρονο κορίτσι και επιπλέον φρόντιζε να χρησιμοποιήσω τη λαϊκή έκφραση, να το πλασάρει και σε άλλους, δηλαδή πολύ βαριά πράγματα. Η εισαγγελέας λοιπόν είπε να απαλλαγεί για το βιασμό και να απαλλαγεί και για την αστροπία. Γιατί το είπε αυτό? Καταρχήν δεν ξέρουμε την ακροαματική διαδικασία τι έχει προκύψει. Είπε όμως και κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορούμε ούτε να το υποτιμούμε, ούτε να το αποκρύψουμε. Είπε να κριθεί ανοχώς για εξίσου βαριά αδικήματα, όπως είναι η διακεκριμένη κατάχρηση. Μην μπλέξω τι σημαίνει διακεκριμένη κατάχρηση. Είναι, θα το πω απλά για να το καταλάβουμε όλοι, βιασμός χωρίς την άσκηση βίας. Σεξουαλική κακοποίηση χωρίς βία. Ναι, ναι. Όπως είπε, να κριθεί ένοχος για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμάτισε, να εκπορνεύεται αυτό το κορίτσι. Δηλαδή δεν απαλλάσσει το συγκεκριμένος. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Είναι χαμηλότερες οι ποινές από το βιασμό και τη μαστροπία? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Βέβαια. Αν ακόμα η πρόταση αυτή γίνει όπως την είπε η εισαγγελέας εχθές από το δικαστήριο δεκτή, διότι το δικαστήριο τις εισαγγελικές προτάσεις δεν το δεσμεύουν, μπορεί να τις πετάξει και μπορεί να τις κάνει και δεκτές. Αλλά ας πάρουμε την αποφασή ότι το δικαστήριο αυτή την πρόταση θα τη θεωρήσει σωστή και θα την υιοθετήσει. Ναι. Το ερώτημα που μας απασχολεί όλους είναι αυτός ο άνθρωπος θα πέσει στα μαλακά? Η απάντησή μου, η οποία είναι τεκμηριωμένη, όχι. Μάλιστα. Γιατί οι ποινές και για αυτά που προτείνει η εισαγγελέας είναι πολυετής, ναι, καθήρξης. 15, 20. Μάλιστα. Και βάλε χρόνια. Άρα, 20 αυτό... χρόνια και θα βγει στα πόσα, Ιωάννα, γιατί είναι με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα, έτσι δεν είναι? Θα βγει, τώρα δεν μπορώ να τα υπολογίσω, θα βγει στα 10. Μάλιστα. Αυτό γιατί ήθελαμε να ακούσουμε την κυρία Μάνδρου, διότι οι όροι οι οποίοι ακούγονται οι δικαστικοί, οι νομικοί μάλλον, με συγχωρείτε, είναι όροι τους οποίους δεν μπορούμε να τους ξέρουμε εμείς τι ακριβώς εννοεί. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, άλλο να είσαι χρήστης ναρκωτικών, άλλο να είσαι διακινητής ναρκωτικών, άλλο να είσαι διακεκριμένος χρήστης ή να είσαι διακεκριμένος διακινητής. Είναι νομικές ορολογίες, οι οποίες δεν γνωρίζουμε, δεν είσαι νομικός, δεν τις ξέρεις. Νομίζω ότι η κυρία Μάνδρου έβαλε την υπόθεση ακριβώς στην πραγματική της διάσταση, ότι αυτά τα οποία είπαμε ότι ήταν και κλεισμένο των θυρών, γι' αυτό και δεν υπήρξε παρακολούθηση της εξέλιξης της δίκης, ούτε από διαρροές κατά διάρκεια που εκδικαζόταν η υπόθεση. Και σωστά, όπως είπε και η κυρία Μάνδρου, έγινε και κλεισμένο των θυρών λόγω και της ηλικίας του θύματος, λόγω και των πράξεων οι οποίες θα περιγραφότανε. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Ελλάδα το έχουμε λιγάκι αυτό. Να βγάζουμε πράγματα ίσως που δεν πρέπει κιόλας στον αέρα, φέρνοντας σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ίσως και για μια ζωή ορισμένους ανθρώπους. Θυμάστε και μάλιστα το συγκρίναμε τότε με την υπόθεση της κυρίας Καϊλή, η οποία είχαμε την κυρία Φοντερ Λάιν να ταξιδεύει ειδικά για αυτή την υπόθεση πίσω στις Βρυξέλλες, από εκεί που ήταν στο Παρίσι. Οργανώθηκε το ταξίδι της κυρίας Φοντερ Λάιν, πήγε στις Βρυξέλλες για να είναι παρούσα στην σύλληψη της κυρίας Καϊλή και θυμάστε ότι δεν υπήρξε παρά μικρή διαρροή. Δεν υπήρξε το παραμικρό πλάνο από τη σύλληψη, δεν υπήρξε τίποτα. Υπήρξαν μόνο κάτι φωτογραφίες από τις βαλίτσες του μπαμπά της κυρίας Καϊλή. Άρα υπάρχει διαφορά σε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι ορθά προστατεύτηκε η 12χρονη με αυτόν τον τρόπο από την δημόσια έκθεσή της. Λοιπόν, βέβαια η αλήθεια είναι ότι
σκέψεις μας δημιουργούνται πάρα πολλές. Δεν νομίζω ότι κάποιος από εμάς, έχοντας και μη έχοντας νομικές γνώσεις, δεν του μπήκαν στο μυαλό σκέψεις διάφορες. Νομίζω ότι το επόμενο ρομπορτάζ δείχνει ακριβώς το τι σκέφτηκε ο καθένας μας. Για να το ακούσουμε. Άγρια κόντρα στη Βουλή για την υπόθεση, με την αντιπολίτευση να ασκεί δρυμία κριτική για την πρόταση της εισαγγελέως, κάνοντας λόγο για μια εξοργιστική απόφαση, και τον Γιώργο Φλωρίδη να ζητά τον στοιχειώδη σεβασμό στις αποφάσεις της δικαιοσύνης και να περιμένουμε την τελική απόφαση της εισαγγελέως. Οι τόνοι ανέβηκαν, να σας πω τώρα, όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ πως με την αλλαγή στους ποινικούς κώδικες το 2019 επιχείρησε να μετατρέψει σε πλημέλημα από κακούργημα τον βιασμό ανηλίκων. Εκεί είχαμε την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε λόγο για προπαγάνδα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ενώ έντονη ήταν και η αντίδραση του Δημήτρη Τζανακόπουλου από τη Νέα Αριστερά. Να δούμε τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα. Σε ευχαριστώ. Ο στοιχειώδης σεβασμός προς τη δικαστική λειτουργία επιβάλλει να περιμένουμε την έκδοση της δικαστικής αποφάσεως. Τι έκανε αυτή η κυβέρνηση και στην προηγούμενη θητεία και τώρα? Η ποινή η οποία προβλέπεται για βιασμό ανηλίκου μπορεί να φτάσει σε ισόβια κάθριξη. Και στο νέο ποινικό κώδικα που ψηφίσαμε πριν λίγες μέρες, η απόπειρα βιασμού κατά ανηλίκου από τα 8 χρόνια πήγε στα 20 χρόνια. Στο μήκο που ναι. Λοιπόν, η φροντίδα σας επομένως ήταν, και τώρα έχουμε κροκοδίλια δάκρυα ότι κάτι γίνεται για τους ανηλίκους, ήταν να αθωώσετε τους βιαστές των ανηλίκων κάνοντας το κακούργημα πλημέλημα. Ναι. Φώναζε όσο θέλεις. Εδώ είναι τα χαρτιά. Εδώ είναι τα χαρτιά. Πέστε μου σας παρακαλώ, αυτά που προηγουμένως είπε ο Υπουργός, πού τα στηρίζει? Συκοφαντή μονίμως. Δεν μπορεί να ρίξει λίγο την ένταση της φωνής του που μας κατηγορεί εδώ ότι εμείς θεσμοθετήσαμε το βιασμό να έχει πλημελιματικό χαρακτήρα? Τι έχουμε να κερδίσουμε, κύριε Φλωρίδη? Παλιέ μου συμφοιτητά, τι έχει να κερδίσει ο Μιλόν που διακονεί τη δικαιοσύνη 4 δεκαετίες? Πέστε μου ότι θέλουμε δηλαδή να βιάζουν τα παιδιά μας και να είναι ελεύθερα. Κατανοώ με συμπάθεια την οργή του κυρίου Φλωρίδη. Είναι η οργή του νεοφώτιστου που ένιωσε προσβεβλημένος και θέλησε να δώσει τα διαπιστευτήριά του στη νέα του παράταξη και πάσχει από το σύνδρομο του γενιτσαρισμού. Αυτή είναι η πολιτική διάσταση της συζήτησης. Δηλαδή, είδατε ότι κανένας δεν ψέχεται στην ουσία της υποθέσεως. Όχι, εσείς το κάνατε, όχι εμείς το κάναμε, όχι άλλοι το κάνανε, όχι παρά άλλοι το κάνανε. Η κοινωνία, αυτό το υποσχέφτεται, είναι αυτό το οποίο λέει η αγαπητή συνάδελφος τώρα. Πάμε. Όχι, αυτό είχατε. Πάμε στο 8. Προκάλεσε μία έκπληξη. Εγώ μπορώ να πω έκπληξη, εμένα τουλάχιστον μου προκάλεσε, αφού πρώτα καταλάγιασε, μπορώ να πω, το αίσθημα στην αρχή της απορίας και μετά μπορώ να πω ότι έφτασα μέχρι και τα όρια του θυμού. Διότι άκουσα σήμερα ότι ο δικαστικός λοιπόν λειτουργός αναλώθηκε στο να αναλύσει στοιχεία της δικογραφίας, το γράμμα του νόμου, πώς ακριβώς ελέγχθη, τι έγινε με τους, με τι λέει ο νόμος, τι λένε τα δικαστικά του βιβλία, τι είπαν οι μάρτυρες, τι έγινε στην ακροματική διαδικασία. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα, αλλά και τον αξιακό κώδικα πάρα πολλών ανθρώπων, όποιος ενήλικας έρχεται σε συνέβρεση και εκμεταλλεύεται σεξουαλικά ένα παιδί 12 χρόνων, το βιάζει. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα παιδί ματίνα 12 χρόνων, τι συνείδηση έχει, τι κρίση έχει. Εγώ ξέρω ότι οι ενήλικες άνθρωποι προσπαθούν να προστατεύσουν τα μικρά παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ξαφνικά μέσα στην αίθουσα ενός δικαστηρίου βαπτίζουμε συνέβρεση, έναν βιασμό με ένα παιδί 12 χρόνων. Σαν να επρόκειτο, σαν να έχει δώσει την συγκατάθεσή του, τη συνένεσή του. Ποια συνένεση, ποια συγκατάθεση, ποια συνείδηση θα σας πω εγώ. Εγώ ξέρω ότι οι ενήλικες πιάνουν από τα χέρια τα μικρά παιδιά και τα βοηθούν και τα προστατεύουν. Εδώ τώρα τι καθόμαστε και συζητάμε στην αίθουσα αυτού του δικαστηρίου? Για το εάν ένα παιδί 12 ετών είχε φτάσει στο σημείο να αισθανθεί και να αποφασίσει ότι αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή είναι συνέβρεση.
Λυπάμαι που θα το πω. Ξαναλέω, ορισμένα πράγματα, ξέρετε, ξεφεύγουν από τους νόμους τους δικαστικούς, από το γράμμα του νόμου, από το πώς θα τα αναλύσουμε μέσα σε μία αίθουσα ενός δικαστηρίου, από το πόσο ο νομοθέτης μας δίνει κάποια δικαιώματα να τραβήξουμε όπως θέλουμε, ενδεχομένως να μεταφράσουμε όπως θέλουμε κάποιο νόμο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί 12 ετών. Η συνέβριση λοιπόν με ένα παιδί 12 ετών, εγώ θα το ξαναπώ και επιτρέψτε μου, ο δικός μου λοιπόν αξιακός κώδικας και ευτυχώς ο αξιακός κώδικας πάρα πολλών ανθρώπων, αυτό το χαρακτηρίζει βιασμό. Αν λοιπόν κάποιος δεν βλέπει ότι υπάρχει βιασμός σε ένα παιδί που έρχεται σε συνέβρεση ερωτική με μεγαλύτερους του και με άτομα ενήλικες, τότε θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν είναι μόνο θέμα αξιακού κώδικα και ηθικής, είναι και θέμα λογικής. Ας βάλουμε λοιπόν κάποια στιγμή κάτω τη λογική. Mm-hmm. Και νομίζω ότι τότε θα δούμε πάρα πολλές απαντήσεις και νομίζω ότι θα βρουν και οι ίδιοι δικαστές πάρα πολλές απαντήσεις κάποια στιγμή και οι ίδιοι για το πώς θα πρέπει να συστηθούν κάποια στιγμή στην κοινωνία. Νομίζω ότι καλύψαμε πλήρως την υπόθεση. Είδαμε την πολιτική διάσταση με αυτή τη διαμάχη για τον ποινικό κώδικα. Είδαμε την άποψη η οποία εκφράστηκε από το τελευταίο ρεπορτάζ, την οποία έχει ο απλός, ο μέσος ελληνικός σκεπτόμενος νους. Και είδαμε και στην αρχή την κυρία Μάνδρου, η οποία έβαλε τα πράγματα ακριβώς στην θέση που έπρεπε, λέγοντας ότι οι ποινές είναι πάρα πολύ αυστηρές, ότι δεν απαλλάσσεται ο μίχος, ότι προφανώς δεν υπήρξαν αποδεικτικά στοιχεία ικανά, γι' αυτό ήταν λόγω αμφιβολιών, ικανά που να στοιχειολογήσουν την υπόθεση μαστροπίας και τον βιασμό με την έννοια την οποία έχουμε εμείς στο μυαλό μας, διότι είναι άλλο το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τους όρους τους νομικούς και είναι άλλο το πώς λειτουργούν οι νομικοί όροι σαν νομικοί όροι. Έτσι. Νομίζω επομένως ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την απόφαση της δικαιοσύνης και δεν φαίνεται να έχει χαριστεί η κυρία Ισαγγελέφ. Αλλά κάνω και το καθίστος, γι' αυτό έχουμε πει να περιμένουμε να λειτουργεί η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με το δικό μας το θυμικό. Εμείς έχουμε άλλον τρόπο να λειτουργούμε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με μια πολύ πλήρη υπόθεση στην περιοχή του Ζωγράφου. Για να το δούμε. Πρατήρια υγρών καυσίμων Πόζος Αναστάσιος. Μετά από πολύχρονη εμπειρία στη διανομή πετρελαίου θέρμανσης, τώρα κοντά σας και με δύο υπερσύγχρονα πρατήρια υγρών καυσίμων στην Αλεξανδρούπολη. Οι αλοποιημένες δεξαμενές που μόνο εμείς διαθέτουμε, σας εγγυούνται την απαραίτητη ασφάλεια για να μην περνάει η φθορά της δεξαμενής στον κινητήρα σας. Και μην ξεχνάτε το πανίσχυρο D-Force στην τιμή του απλού καυσίμου κάθε Τετάρτη στο κεντρικό μας κατάστημα και κάθε Δευτέρα στο νέο μας κατάστημα. Πρατήρια υγρών καυσίμων Πόζος. Πάντα με εγγύηση της Aegean, Λεωφόρος Δημοκρατίας 196 και ένα το χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Μάκρης έναντι Αγίου Κυπριανού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25510 84 330. Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Tech Cleaning στην Αλεξανδρούπολη, με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας, απολίμανσης, απεντόμωσης και μειοκτονίας. Στην Tech Cleaning ο καθαρισμός είναι μεράκι. Διάθεση και διαχείριση χημικών τουαλετών, συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, υπηρεσίες πρασίνου. Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Tech Cleaning ήρθε για να κάνει τέχνη την καθαριότητα και την υγιεινή των χώρων και του περιβάλλοντος με υπηρεσίες πιστοποιημένες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Χιλής παραπλεύρος Lidl. Τηλέφωνο 25510 83 040. Για τα ταξίδια μας, εμπιστευόμαστε αυτούς που ξέρουν τα ταξίδια καλύτερα από όλους. ΚΤΕΛ Εύρου. Γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια. Με υπερσύγχρονα πολυτελή λεωφορεία. Με δωρεάν Wi-Fi. Με ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίου στο e-ticket του ktelevru.gr. Με τη σιγουριά και την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών στα ταξίδια. Πολυτέλεια, σιγουριά και ασφάλεια στις κινήσεις σας με το ktelevru. Πολυτέλεια εν κινήσει.
κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστροφή στο τρίτο μέρος της εκπομπής «Δύο μαζί». Συνεχίζουμε μέσω βροχής σύμφωνα με το μετεωρολογικό σταθμό, ο οποίος είναι εγκαταστημένος στο κοντρόλ. Είχαμε μια πολύ περίεργη φωτιά χθες, εμπριστική επίθεση στην περιοχή του Ζωγράφου. Αποτέλεσμα ήταν να καούν 4 ή 5 σχολικά λεωφορεία, 3 γεωταχή και 2 μηχανές. Μια πολύ περίεργη υπόθεση. Για να τη δούμε λιγάκι τι ακριβώς συνέβη. Η ώρα ήταν περίπου 3:10 όταν άγνωστα άτομα, όπως βλέπετε, περιέλουσαν εδώ έξω από ιδιωτικό σχολείο, ναι, 5 σχολικά λεωφορεία. Δηλαδή με έφλεκτο υλικό, τα εμπότισαν με έφλεκτο υλικό, δεν τελειώσαμε, 5 σχολικά, 5 γιοταχή και 3 μηχανές. Εδώ ο κύριος δίπλα μου είναι ο πρώτος γείτονας που, επειδή μένει ακριβώς απέναντι, άκουσε. Τι είδατε, για πείτε μου κύριε. Είδα ξαφνικά μία έντονη λάμψη, ναι, και κατάλαβα ότι είδα ότι έχουν ρίξει έφλεκτο υλικό στις μπροστινές ρόδες. Από πού ξεκίνησε δηλαδή η φωτιά, από ποιο? Από την ταξίλο εδώ πέρα, ναι, από πάνω προς τα κάτω, και μετά συνέχισε να κατεβαίνει την εκβατάρων. Κατέβηκα αμέσως κάτω. Εσείς έχετε αυτοκίνητο εδώ? Έχω 2 μηχανές στη γωνία. Ναι. Κατέβηκα αμέσως κάτω να πάρω ό,τι μπορώ. Και ξαφνικά ένα αμάξι που ήταν παρκαρισμένο μπροστά από τις μηχανές μου, παίρνοντας φωτιά και αυτό, έφυγε. Το χειρόφρενο και έπεσε, να το δούμε τώρα. Ναι. Κάθε στον δρόμο. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε. Κοιτάξτε τώρα, ευχαριστώ συνεχίζουμε. Πάρα πολύ, τον ευχαριστώ, λοιπόν, πάρα πολύ. Τον άνθρωπο με τη λαφτάρα του κιόλας. 3 λεωφορεία, ναι, βλέπετε. Άλλα 2 εδώ, 5. Και θα πάμε σε λίγο, γιατί δεν μας αφήνει τώρα η αστυνομία. Ναι, ναι, είδαμε και πριν, Γιώργο. Τα σχολικά λεωφορεία είναι παρκαρισμένα έξω από το σχολείο. Εδώ, αυτό που βλέπουμε είναι. Είναι σχολείο, έτσι. Είναι σχολείο. Να, έχει μαυρίσει και ο τείχος. Είναι παρκαρισμένα τα σχολικά. Αυτό που έλεγε ο κύριος ήταν στην ανηφόρα. Με το κάψιμο λύθηκε το χειρόφρενο και έκατσε κάθετα στον δρόμο. Δηλαδή υπάρχει. Είναι πίσω από το σχολικό λεωφορείο 3 μηχανές. Άλλα 2 αυτοκίνητα από πίσω και αυτό που βλέπετε μέσα στη μέση του δρόμου. Επαναλαμβάνω, εντάχει 3:10 λοιπόν τα ξημερώματα. Τα σχολικά όμως δεν πήραν φωτιά από το αυτοκίνητο λεωφορεία, το οποίο περιγράφουμε, που φλεγόμενο ελήθηκε το χειροφρενό του. Όχι. Και έπεσε. Τα είχαν περιγράψει και αυτά. Τα είχαν κοπήσει και αυτά με αρχικά οχήματα που περιέχουν. Ακούστε πώς έγινε. Ξεκίνησε από το πρώτο. Το πρώτο με τα λαμπαδές τη φωτιά στο δεύτερο. Στο δεύτερο, στο τρίτο πήγε λοιπόν. Αυτοί βάλανε συνέχεια. Δηλαδή ρίξανε με το πετόνι έφλεκτο υλικό, προφανώς βενζίνη, και στα 3 και στα 5 και πήρανε, παιδιά, και μετά έτσι, το τελευταίο έξω από το ιδιωτικό σχολείο. Και το τελευταίο εκεί που βλέπετε, το τελευταίο, ναι, με τα λαμπαδέτσια και φωτιά στα μηχανάκια που είναι ακριβώς πίσω, μετά στα αυτοκίνητα και το αυτοκίνητο που ήταν στην κατηφόρα, αφού κάηκε, λύθηκε το χειρόφρενο και πήγε κάθετα στον δρόμο. Άμα σε αφήσουν μετά, θα πάμε από την πίσω πλευρά του σχολείου, ναι, για να δείτε και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Άρα λοιπόν. Μα και αυτή η εικόνα, Γιώργο, που μας περιγράφεις και μας μεταδίδεται, είναι παιδιά σοκαριστική. Γιατί βλέπουμε έξω από ένα σχολικό περιβάλλον το ξημέρωμα να λαμπαδιάζουν. Αυτή είναι η λέξη, κυριολεκτικά. Τέσσερα σχολικά δεν βλέπουμε εδώ πέρα, Γιώργο. 3 από δεξιά και 1 από αριστερά. Πέντε σχολικά λεωφορεία. Μιλάμε για τα λεωφορεία που θα ξεκινούσαν σήμερα το πρωί να πάνε να πάρουν τα παιδιά να τα μεταφέρουν στο σχολείο τους. Τι να πει κανείς για αυτό που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι αυτοί μέσα στο μυαλό τους. Και το σχολείο, όπως φαίνεται, έχει μαυρίσει. Ναι. Έχει πάρει δηλαδή από την φωτιά, όπως μας λέει και ο Γιώργος. Έχει μαυρίσει το σχολείο, δεν ξέρει, Γιάννη. Ναι. Το σχολείο έχει μαυρίσει. Εκεί, ναι, με τον Γιάννη τον Κούβαρη που ήταν, είσαι, από, ναι, κάτω. Που ήταν από κάτω. Ναι. Πόσοι, ναι, γονείς θα μπουν σήμερα το πρωί, άστα, σε μια τεράστια ταλαιπωρία? Σε πόσες οικογένειες θα ανατραπεί όλος ο προγραμματισμός? Πέρα από το σοκ της εικόνας έξω από ένα σχολείο να παραδίνουν στις φλόγες, στα σχολικά που μεταφέρουν παιδιά, δεν ξέρω σε τι τους πειράζουν όλα αυτά, δεν ξέρω σε τι τους κλωτσάνε, ποιο σύστημα παλεύουν, ποια επανάσταση κάνουν. Γιώργο, τι σχολείο είναι, τι σχολείο και μονάδα, γυμνάσιο, λύκειο, δημοτικό? Ιδιωτικό σχολείο είναι γυμνάσιο δημοτικό. Δημοτικό γυμνάσιο, μάλιστα. Γυμνάσιο δημοτικό πρέπει, μάλιστα, να είναι, ναι. Μάλιστα. Μπορεί να έχει και παιδικό σταθμό. Ναι. Γιατί βλέπω έχει κάτι και η αναστάτωση στη γειτονιά, οι άνθρωποι που σηκώνουν μέσα στη νύχτα και βλέπουν τις γειτονιά τους. Βέβαια, αναστατωθήκαν εδώ οι γείτονες. Να έχει παραδοθεί στις φλόγες για να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Οι γονείς ακόμα περισσότερο. Γιατί οι γονείς θα σου πούνε την επόμενη μέρα, για ποιο λόγο το σχολείο αυτό έγινε στόχος, το σχολείο του παιδιού μου. Καταρχάς, δεν είναι μια γωνία. Γιώργο,
Υπάρχει κάποιος να είδε κάτι? Όχι, ο κύριος που μίλησε προηγούμενα, ναι, είδε, απλά σηκώθηκε γιατί είδε έντρομος τη φωτιά. Η φωτιά, μάλιστα, ήταν πάνω από 5 μέτρα ύψος. Ναι. Η φωτιά με τη λάμψη σηκώθηκε από το κρεβάτι του έντρομος. Και, άνθρωπος, και ξέρετε, πιο κάτω στα 50 μέτρα είναι η Ούλοφ Πάλμε. Ναι, ναι. Στα 50 ναι, μέτρα από εδώ, ναι, ναι, κάτω, ναι, έτσι. Είναι η Πανεπιστημιούπολη δηλαδή, δίπλα μας. Ακριβώς, δείξε για εδώ το χώρο, ναι, εδώ δεξιά. Είναι η Πανεπιστημιούπολη, εδώ. Αυτό εδώ στα κάγκελα. Mm. Και κάτω ευθεία, στα περίπου 70 μέτρα, είναι η Ούλοφ Πάλμε. Ναι, ναι. Δεν θυμάστε αυτόν τον κύριο Κοπάλη που είχαν κάψει από την άλλη πλευρά? Βεβαίως. Μια πολύ περίεργη υπόθεση, κυρίως διότι έχουμε ακούσει να καίγονται διάφορα. Έχουμε ακούσει να καίγονται πυρεπολικά. Έχουμε ακούσει να καίγονται οχήματα δημόσια. Έχουμε ακούσει να καίγονται αυτοκίνητα τα οποία ανήκαν σε πρεσβείες, σε δημοκρατικές αποστολές. Αλλά να καούν έτσι μαζεμένα, και φαίνεται ότι είναι επί τούτου, σχολικά λεωφορεία, η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά το έχω ακούσει εγώ. Για να δούμε τι είπε η ιδιοκτήτρια του σχολείου στην οποία ανήκανε τα σχολικά λεωφορεία τα οποία καήκανε. Στις 3 η ώρα άρχισε να χτυπάει το τηλέφωνο μου από γονείς που μένουν, γιατί το σχολείο εδώ είναι της γειτονιάς από το 60. Δηλαδή έχουμε ένα σώρο παλιούς μαθητές. Να μου λένε ότι βλέπουν άτομα να πετάνε, να βάζουν φωτιές. Θα μπορούσαν να υπάρχουν θύματα, γιατί έχει κοντά διαμερίσματα. Πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με κανέναν όλα αυτά τα χρόνια. Το σχολείο είναι εδώ, όπως σας είπα, από το 60. Και ήρθα κι εγώ εδώ. Είχε πάρα πολύ κόσμο μαζεμένο, είχε έρθει η πυροσβεστική, μετά είχε η αστυνομία. Κάηκαν τα δικά μας σχολικά όλα. Κάποια οχήματα γιοταχή γειτόνων. Ανησυχούσαν οι άνθρωποι μην πάρουν φωτιά τα διαμερίσματα. Δηλαδή, τι παράδειγμα δίνουμε? Είναι δύο σχολεία αυτή τη στιγμή, το ένα δημόσιο γυμνάσιο Λύκειο και το δικό μας, με παιδάκια 6 έως 12 χρονών, που το μόνο που βλέπουν αυτό το πρωί είναι μία ομή βία. Τι μάθημα δίνουμε? Αυτό είναι τώρα το πιο λυπηρό. Μέσα το σχολείο έχει καταστροφές. Το σχολείο μέσα δεν έχει καταστροφές. Ευτυχώς έχουμε έναν άκαυστο τάπητα. Γλίτωσε. Θα μπορούσε να έχει όμως και να έχει ξαπλωθεί η φωτιά και να έχει καταστραφεί όλο. Δηλαδή, ήμασταν στην ατυχία μας τυχεροί. Και ευτυχώς δεν είχε θύματα. Και ευτυχώς ήταν βράδυ. Αυτό έχει αρχίσει πλέον και γίνεται συνηθισμένο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί οι γείτονες μου λένε ότι και το προηγούμενο Σάββατο κάτω στο Πανεπιστημίο καίγανε. Τώρα ανεβήκανε στα στενά, δεν ξέρω. Λειτουργεί κανονικά ωστόσο το σχολείο. Το σχολείο λειτουργεί κανονικά. Στείλαμε τα χαράματα μέλη στους γονείς ότι εμείς εδώ θα είμαστε. Υπάρχουν γονείς που είναι εργαζόμενοι. Δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους εκ των πραγμάτων. Εμείς είμαστε εδώ να αποκαταστήσουμε από το χαμόγελο, να έρθουν τα παιδιά να είμαστε καλά. Όμως τους είπαμε ότι μπορεί ειδικά τα μικρά παιδιά, είναι πρώτη δημοτικού, να στεναχωρηθούν, να ταραχτούν, να φοβηθούν. Με παίρνανε γονείς και κλαίγανε οι συνοδοί το ίδιο το πρωί. Δηλαδή παρηγορούσα εγώ τους άλλους. Έτσι πρέπει να γίνεται. Είχατε υπήρξει ποτέ καμιά απειλή? Ποτέ. Όλα τα χρόνια εδώ η γειτονιά μας ξέρει, εντάξει. Ποτέ αυτό. Είπατε στην αρχή ότι σας είπανε για κάποια άτομα που έπαιρνε? Μου είπανε ότι κάποια άτομα πετάγανε. Μετά μου είπανε η πυροσβεστική ότι πρέπει να έγινε με περιέλευση. Και από την κάτω γωνία είναι ταχύ και οι μηχανές. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι που έχουν δει άτομα να πλησιάζουν το σημείο? Από ό,τι είπανε, είδανε πολλά άτομα μαζεμένα. Υπάρχουν άτομα που μένουν δίπλα ακριβώς. Λοιπόν, είναι μια ιστορία που φαντάζομαι ότι θα γίνουν έρευνες και θα μάθουμε τα αποτελέσματα, γιατί όντως είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Το να καίγονται σχολικά λεωφορεία, η αλήθεια είναι ότι είναι εντυπωσιακό σαν θέμα. Και πολύ πρωτόγνωρο, νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει άλλη τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο το αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Η πολιτική επικαιρότητα καλύπτεται μάλλον στην πλειοψηφία της από τα ταξίδια του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης μαζί με την Ιταλή Πρωθυπουργό, την κ. Μελώνη και την κ. Φοντερ Λάιν έχουν κάνει ένα ταξίδι στο Κάιρο, στην Αίγυπτο, έχοντας μάλιστα μαζί τους σαν δώρο
προς την κυβέρνηση της Αιγύπτου περίπου 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ ως βοήθεια για την αντιμετώπιση των μεταναστών, με σκοπό η Αίγυπτος να γίνει ανάχωμα προς την, να γίνει ανάχωμα για την είσοδο των μεταναστών στην Ευρώπη από τη μεριά της Κρήτης. Άλλαξαν τα δρομολόγια, προφανώς σφραγίστηκε στην πλειοψηφία του μάλλον ο Εύρος λόγω του αποτρεπτικού εμποδίου τείχους. Προφανώς υπάρχει και η Frontex και οι περιπολίες του λιμενικού στην περιοχή η οποία είναι στα θαλάσσια, στην θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα σε ακτές, τις τουρκικές ακτές και τα ελληνικά νησιά. Και φαίνεται ότι έχει βρεθεί μια εναλλακτική, ένα εναλλακτικό δρομολόγιο να γίνεται είσοδος μεταναστών, από, παράνομων μεταναστών, από τη μεριά της Κρήτης, φεύγοντας από την Αίγυπτο. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ, για να δούμε ακριβώς σε ποιο βαθμό έχει αυξηθεί έχουν αυξηθεί οι μεταναστευτικές ροές από την Αίγυπτο προς την Κρήτη μέσω της Γάβδου. Και για την ακρίβεια, 90 μετανάστες, 91, στην Τρυπητή, στην παραλία Τρυπητή, στην Γάβδο, μεταφέρθηκαν όλοι σε χώρο φιλοξενίας στον Καλαθά, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Γάβδος δεν έχει χώρο φιλοξενίας και μας το έχουν τονίσει αρκετές φορές και από τον Δήμο, αλλά και από το λιμενικό που το ζει καθημερινά όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με τις μεταναστευτικές ροές. Να πούμε ότι επικρατεί έντονος προβληματισμός, Ματίνα, και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά και στο λιμενικό, διότι είναι σχεδόν καθημερινές οι μεταναστευτικές ροές. Και επίσης αξίζει να αναφερθούμε και στα νούμερα τα οποία μιλούν από μόνα τους για την κατάσταση που επικρατεί τόσο στην Νότια Κρήτη αλλά και στη Γάβδο. Συγκεκριμένα, αν μπορούμε να δούμε τους πίνακες. Τους 2,5 πρώτους μήνες του 2024 έφτασαν σε Γάβδο και Νότια Κρήτη 1.100 πρόσφυγες και μετανάστες, όταν όλο το 2023 είχαν φτάσει 798. Νομίζω ότι όντως οι αριθμοί δείχνουν τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές. Στην πλειονότητά τους, οι περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες, το 80% είναι Αιγύπτιοι και οι υπόλοιποι είναι από το Μπαγκλαντές και από το Πακιστάν. Επίσης, αν μπορούμε να δούμε και τον χάρτη τον οποίο έχουμε ετοιμάσει, να πούμε ότι οι βάρκες με όλους αυτούς τους ανθρώπους ξεκινούν από το Τομπρούκ της Λιβύης και εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα γύρω, χρειάζεται 2 μέρες ουσιαστικά το ταξίδι. Οι βάρκες των μεταναστών εντοπίζονται στη θαλάσσια περιοχή της Παλαιόχωρας, της Τρυπητής, στην Γάβδο, αλλά και στους καλούς λιμένες. Πάντως, να πούμε ότι και το λιμενικό προσπαθεί να ενισχύσει τις δυνάμεις του. Αυτό τουλάχιστον ενημερωνόμαστε από καλά πληροφορημένες πηγές. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο, διότι ο θαλάσσιος χώρος από τη Λιβύη για την Κρήτη δεν είναι όπως το Αιγαίο, δεν είναι ελεγχόμενος. Είναι μια ανοιχτή θάλασσα και χρειάζονται και άλλοι παράγοντες, ούτως ώστε να μπορέσει να ελεγχθεί, όπως παραδείγματος χάρη άλλα σκάφη. Πάντως, γνωρίζουμε ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Κερίδης, είχε συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρέσβη, τον οποίο συζήτησαν για το θέμα αυτό, γιατί απασχολεί και την Ελλάδα και την Αίγυπτο, όπως καταλαβαίνουμε. Έτσι, και αυτό το οποίο συζητήθηκε είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ούτως ώστε να σταματήσουν τους διακινητές αλλά και να αποκόψει αυτά τα κυκλώματα. Επίσης, ξέρουμε και από το Υπουργείο Ναυτιλίας ότι και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Στυλιανίδης, έχει ξεκινήσει αυτού του είδους συνεργασία και τις επαφές για να σταματήσουν οι προσφύγικες ροές και να μπορούν τουλάχιστον όταν αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στην χώρα μας να φτάνουν και να μπορούν κιόλας να μείνουν κάτω από ανθρώπινες συνθήκες. Πάντως, να πω κάτι τελευταίο και να ολοκληρώσω, ότι το θέμα του μεταναστευτικού θα απασχολήσει και θα είναι μάλιστα και ψηλά στην ατζέντα της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου στο Κάιρο την Κυριακή, όπως επίσης και ο πόλεμος στη Γάζα. Ματίνα. Καθώς φαίνεται, Ελευθερία, ότι οι διακινητές έχουν αλλάξει τους δρόμους τους μετά την αυξημένη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων στο Αιγαίο, αλλά και εκείνων των χερσαίων στον Εύρο. Μάλιστα, όπως είδατε στο χάρτη, έχει φύγει τελείως η περιοχή δράσης των κυκλωμάτων από εδώ, από την περιοχή τη δικιά μας. Και όχι μόνο στην περιοχή τη δικιά μας του Εύρου, αλλά έχει φύγει και τελείως από τα νησιά που είναι η Σάμος, η Χίος, αυτά τα νησιά τα οποία ήταν πρωταγωνιστές στις ροές των λάθρομεταναστών τον προηγούμενο καιρό. Και έχει φύγει τελείως αντίθετα, έχει πάει τελείως κάτω στον νότο, από εκείνη τη μεριά. Και φανταστείτε τώρα, όπως μας έκανε εντύπωση πολλές φορές που βρίσκαμε, που εδώ στην περιοχή του Εύρου υπήρχαν λάθρομεταναστές που είχαν, παραδείγματος χάρη,
αφετηρία το Μαρόκο, την Αλγερία. Τώρα φανταστείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από το Πακιστάν, πάνε στην Αίγυπτο και από την Αίγυπτο προσπαθούν να μπουν μέσα. Έχει αλλάξει, φαίνεται, πήραν χαμπάρι ότι εδώ τα πράγματα έχουν ζωρίσει, λογικά, με την έννοια ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια φαινόμενα εισόδου λαθρομεταναστών, τουλάχιστον αυτά τα οποία μαθαίνουμε, μπορεί και κάποια τα οποία δεν μαθαίνουμε, αλλά σαφέστατα έχουν μπλοκαριστεί με τέτοιο τρόπο τα δρομολόγια, ώστε να μην καλύπτεται, να το πούμε έτσι, η ζήτηση. Το δεύτερο είναι ότι έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο εδώ στην περιοχή η φωτιά στη Δαδιά. Θυμάστε ότι είχαμε τους 18 άτυχους λαθρομετανάστες, οι οποίοι ήταν και τα μόνα θύματα, ανθρώπινα θύματα, τότε στην μεγάλη φωτιά εδώ, διότι πιαστήκαν μέσα στο δάσος, διότι το δάσος πρόσφερε πάρα πολύ καλή κάλυψη, ώστε να μετακινούνται οι μετανάστες στην ενδοχώρα. Άρα έχει χάθηκε η κάλυψη, έχουν ζωρίσει τα πράγματα λόγω και του αποτρεπτικού εμποδίου, αλλά και λόγω της ενίσχυσης και των περιπηλιών του λιμενικού, και προφανώς υπάρχει μια συγκέντρωση δυνάμεων εδώ στην περιοχή που υπήρχε η δράση των κυκλωμάτων διακίνησης. Προφανώς φαίνεται ότι και η Τουρκία, είχαμε κάποιες σποραδικές ειδήσεις κατά καιρούς και με πλάνα, με τους Τούρκους να συλλαμβάνουν διακινητές λαθρομεταναστών και να συλλαμβάνουν και λαθρομετανάστες. Έχει υπάψει πλέον, σας κάνω τώρα μία ανασκόπηση του τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Έχει υπάψει πλέον να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, τουλάχιστον σε επίπεδο προσκυνιακό, το θέμα το μεταναστευτικό και στις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας, αλλά και στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας. Πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε τέτοια συζήτηση? Και φαίνεται επομένως ότι το ενδιαφέρον μεταφέρεται αλλού. Δεν είναι τυχαίο το ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός χώρας, κ. Μητσοτάκης, συνοδεύοντας την κυρία Φοντερ Λάιν, αλλά και την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μελόνι, είναι στο Κάιρο. Αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι, συγγνώμη, ότι όντως φαίνεται να μεταφέρεται το θέρετρο κυκλωμάτων, δράση των κυκλωμάτων διακίνησης λαθρομεταναστών από εδώ, από το Αιγαίο, πάει προς τα κάτω, στη θάλασσα, ανάμεσα στην Λιβύη και στην Κρήτη, στο Λιβυκό Πέλαγος. Σύνδε ότι η παρουσία του κ. Μητσοτάκη με τη συνοδεία, συνοδεύοντας τις δύο κυρίες από την Ευρώπη, δίνει και έναν άλλο τόνο στην παρουσία του κ. Μητσοτάκη στο χώρο τον ευρωπαϊκό. Αυτό ας το λάβουμε υπόψη μας σε σχέση με αυτό το οποίο παρουσιάσαμε χθες στο θέμα, το ρεπορτάζ το οποίο περιείχε τις σκέψεις του κ. Κοτάκη ως προς την ενδεχόμενη ανάληψη εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη ενός ρόλου πιο υψηλού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να δούμε το ρεπορτάζ για την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη με την κυρία Φόντερ Λάιεν και την κυρία Μελόνι στο Κάιρο. Θα έχει την ευκαιρία μεθαύριο, ή θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον πρόεδρο Αλ-Σίσι κατηδίαν. Θα βρίσκεται στο Κάιρο μαζί με την κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, τον επίσης τον πρωθυπουργό του Βελγίου, τον Αλεξάντερ Ντεκρό, και την Ιταλίδα πρωθυπουργό, την Τζόρτζια Μελόνι. Φέρνουν μαζί τους ένα πακέτο 7,5 δις ευρώ για να στηρίξουν την οικονομία της Αιγύπτου, που όπως είπες πολύ σωστά έχει πληγεί. Και γιατί θέλει η Ευρώπη να στηρίξει την οικονομία της Αιγύπτου? Για να μπορέσει η Αίγυπτος να κρατήσει κατά το δυνατόν όσο περισσότερους πρόσφυγες από το μέτωπο της ανθρωπιστικής τραγωδίας στη Γάζα. Έτσι ακριβώς, γιατί έχουν πολλαπλασιαστεί οι μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη μέσω της Βόρειας Αφρικής. Από εκεί και πέρα, είχαμε μια πολύ... Να πούμε εδώ βεβαίως ότι αυτή η παρουσία του κ. Μητσοτάκη μαζί με την πρόεδρο της Κομισιόν και την πρωθυπουργό της Ιταλίας είναι άλλο ένα μήνυμα της ηγετικής θέσης που δείχνει να έχει ή να επιχειρεί να έχει τελευταία ο πρωθυπουργός στην Ευρώπη, είτε πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είτε για διεθνείς πρωτοβουλίες. Είδαμε ότι η χώρα μας μετέχει και στον διάδρομο το θαλάσσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Βλέπουμε εδώ να μπαίνει μπροστά και στο θέμα της Αιγύπτου. Είχαμε και την παρουσία του κ. Μητσοτάκη στην Ουκρανία. Τώρα κάποιοι όλα αυτά εξακολουθούν να τα συνδέουν με τα σενάρια που τον θέλουν να βλέπει μια ευρωπαϊκή θέση στο μέλλον. Κάποιοι άλλοι λιγότερο καχύποπτοι λένε ότι καλό είναι πολύ απλά να αναβαθμίζεται η θέση και του Έλληνα Πρωθυπουργού και της χώρας. Ναι, και το μόνο σίγουρο είναι πάντως ότι πράγματι ο Πρωθυπουργός έχει εστιάσει πάρα πολύ στην εικόνα του έτσι στο εξωτερικό. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα ταξίδι του Πρωθυπουργού. Το άλλο ταξίδι του Πρωθυπουργού είναι αυτό το οποίο
Βγήκε σαν είδηση χθες, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, και σας το ανακοινώσαμε απευθείας, από μια αποστροφή της ομιλίας του κυρίου Τσούνη, του προσβευτή των ΗΠΑ της Αμερικής, εδώ στο φόρουμ του East Macedonian Thrace, λέγοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Αμερική και θα συνδεθεί με τον πρόεδρο της Αμερικής, τον κύριο Biden, στις 4 Απριλίου. Αμέσως υπήρξε σχολιασμός από τις κυβερνητικές πηγές, οι οποίες είπαν ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση αυτή τη στιγμή για ημερομηνία. Να θυμίσω βέβαια ότι στις 5 Απριλίου είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε ίσως η ημερομηνία αυτή είτε έρθει πιο νωρίς, είτε πάει μετά το συνέδριο. Βέβαια, να πούμε ότι συνήθως όταν κάποιος θέλει να επισκεφθεί τον πρόεδρο της Αμερικής, δεν λέει πότε τον βολεύει εκείνον. Λέει ότι πότε θα σας βολεύει να έρθω κατά την Αμερική. Συνήθως έτσι γίνεται. Έτσι είναι θέμα πρωτοκόλλου, όχι ότι είναι θέμα ανισορροπίας. Να σας πω ότι χθες εγκρίθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ μόνο, όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν, ένα μνημόνιο συνεργασίας Αμερικής και Ελλάδος, το οποίο προβλέπει την τοποθέτηση Ελλήνων αξιωματικών σε θέσεις του Αμερικάνικου στρατού, οι οποίες θα εξυπηρετούν τη λειτουργία του Αμερικάνικου στρατού. Όχι του ΝΑΤΟ, του Αμερικάνικου στρατού. Αυτή η συμφωνία δεν έχει αμοιβαίο χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αν τυχόν, ότι όταν θα πάνε Έλληνες αξιωματικοί να υπηρετήσουν σε θέσεις του Αμερικάνικου στρατού, επαναλαμβάνω, όχι του Νατοϊκού στρατού, ότι αντίστοιχα θα υπάρξει υπηρέτηση Αμερικανών στρατιωτικών σε θέσεις που μπορούν στο ελληνικό στράτευμα. Ένα δεύτερον, επίσης προβλέπει το σύμφωνο αυτό συνεργασίας ότι εάν τυχόν χτύπα ξύλο συμβεί κάτι σε Έλληνα αξιωματικό κατά τη διάρκεια που υπηρετεί σε μια τέτοια θέση, τις αποζημιώσεις τις καλύπτει η Ελλάδα. Κάτι το οποίο συνηθίζουν, από ό,τι ξέρω, οι Αμερικανοί σε τέτοιου είδους συμφωνίες. Και το τρίτο, υπήρξε επίμονη ερώτηση προς την κυβέρνηση, κυρίως προς τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, εάν τυχόν από το σύμφωνο αυτό προκύπτει κάποια υποχρέωση παρουσίας Ελλήνων στρατιωτικών στην περιοχή της Ουκρανίας. Είπε, η απάντηση δεν ήταν όχι, η απάντηση ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξει αμοιβαία συμφωνία. Αυτό για να έχουμε μια εικόνα τι έγινε χθες. Επαναλαμβάνω, αυτά η έγκριση αυτού του μνημονίου έγινε χθες από το ελληνικό κοινοβούλιο. Ήταν δύο τα μνημόνια στρατιωτικής συνεργασίας με την Αμερική. Ψηφίστηκαν μόνο από την κυβέρνηση, από την κυβερνητική πλειοψηφία και από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα διαχώρησαν τη θέση τους. Τώρα, αυτό σε πολιτική ανάλυση έχει προκύπτει το εξής ερώτημα. Προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε το γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να πάει αντίθετα στην κυβέρνηση, στο νομοσχέδιο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, και μία από τις απαντήσεις οι οποίες είχαν προκύψει από το ρεπορτάζ αλλά και από τους πολιτικούς αναλυτές ήταν το ότι με τις δημοσκοπήσεις φαινόταν ότι ο χώρος του κέντρου είναι κατηλημένος από τον κύριο Μητσοτάκη και από τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν δηλαδή μια περιοχή στην οποία μάλλον αυτή η περιοχή των ψηφοφόρων, η πολιτική περιοχή των ψηφοφόρων, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει για το ΠΑΣΟΚ δεξαμενή ψήφων. Οπότε έφερε αυτή τη διαχωριστική γραμμή με την κυβέρνηση στο θέμα αυτό το συγκεκριμένο για τα ανώτατα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παρόλο που ήταν κομμάτι του προεκλογικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και παρόλο που φαινόταν από τις δημοσκοπήσεις, ήταν αυταπόδεικτο ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που ψηφίζουν το ΠΑΣΟΚ ήταν ενάντια σε αυτήν την άποψη της ηγεσίας του κινήματος. Λοιπόν, η απάντηση ήταν ότι προσπαθούσε να διαχωρίσει θέσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Και έρχεται η χθεσινή ημέρα, η οποία ανατρέπει τελείως αυτό το σκεπτικό, διότι το ΠΑΣΟΚ ήταν το μόνο κόμμα το οποίο συνηγόρησε και ψήφισε το συγκεκριμένο και ενέκριναν τα δύο συγκεκριμένα μνημόνια συνεργασίας, στρατιωτικής συνεργασίας με την Αμερική, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε ως προς την πολιτική λειτουργία. Θα σου στείλω τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ, αγαπητέ Μπάμπη, και θα σου πω εγώ μετά να μου λες έτσι. Λοιπόν, οδηγίες εκ των άνωθεν. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί ήρθε η ώρα. Και θα επανέλθω να συνεχίσουμε μετά, αμέσως μετά. Με 5 ευρώ μπορείς να πάρεις ένα προστατευτικό για την πόρτα του αυτοκίνητου σου. Με τα ίδια χρήματα όμως μπορείς να ασφαλίσεις το αυτοκίνητό σου στο Cosmote Insurance. Βρες το οικονομικότερο πακέτο ασφάλισης που σου ταιριάζει και απόκτησε το εύκολα, γρήγορα και με 24-ωρη υποστήριξη μόνο από 5 ευρώ το μήνα στο cosmoteinsurance.gr. Ασφαλώς οικονομικά. Cosmote. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Για τον αγρότη που καλλιεργεί λίανθο σε μια πολύπλοκη εποχή που αλλάζει, με ασταθείς κλιματολογικές συνθήκες και πολλές καλλιεργητικές προκλήσεις, τα υβρίδια ηλίανθου της Συντζέντα εξασφαλίζουν δυνατά φυτά με αντοχή στις ασθένειες, προσαρμοστικότητα στην ξηρασία, με σταθερά υψηλές αποδόσεις, σιγουριά στην επιτυχία. Υβρίδια ηλίανθου Συντζέντα, Νεώμα, Εξπέρτο, Τσέλσι, Σουόμι, Σουρέλι, Φλάβιο, Σουμπέο. Υβρίδια ηλίανθου, Συντζέντα. Η βάση για σίγουρη επιτυχία. Κοντά στον αγρότη, με συνέπεια και αξιοπιστία. Αγροτική αναπτυξιακή Τρέλης και Σία. Υπομέτρο 2-1. Εγκεκριμένος φορέας παροχής γεωργικών συμβουλών. Γεωργοί και κτηνοτρόφοι, αξιοπίστε τα ωφέλη του νέου θεσμού του Γεωργικού Συμβούλου. Δωρεάν συμβουλές για την παραγωγή, το περιβάλλον, τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ 2023-2027. Μόνη υποχρέωση η σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας με την εταιρεία μας. Αξιοποιήστε το μέτρο 2-1 χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες παραγωγούς. Αγροτική αναπτυξιακή Τρέλης και Σία. Με το πιο έμπειρο επιστημονικό προσωπικό. Με γραφεία σε όλες τις πόλεις του Εύρου, τη Σαμοθράκη, τις Σάπες. Καλλιεργούμε μαζί σχέσεις εμπιστοσύνης. Αγροτική αναπτυξιακή Τρέλης και Σία. Οι εξελίξεις τρέχουν. Η ενημέρωση είναι εδώ. Ο Σάκης Σταυρίδης είναι στην Δέλτα. Πρόσωπα και συζητήσεις. Ειδήσεις και σχόλια. Κάθε Πέμπτη στις 9.30 εξελίξεις. Στην Δέλτα Τηλεόραση. Η αντικειμενικότητα και η αλήθεια είναι στην Δέλτα με τον Σάκη Σταυρίδη. Ευρωεκλογές 2024. Ο δρόμος προς την κάλπη για τις εκλογές του Ιουνίου στη Δέλτα Τηλεόραση. Κάθε Τρίτη στις 9.30 το βράδυ με την Κατερίνα Καλεντερίδου. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής «Δύο μαζί» σήμερα, Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2023. Δεν ξέρω τι λέει ο μετεωρολογικός μας σταθμός, έξω βρέχει. Έχει κόψει, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βλέπετε, σας μεταδίδουμε τον καιρό σε ζωντανή σύνδεση. Έλεγα προηγουμένως, έλεγα λιγάκι αυτό για τα δύο μνημόνια συνεργασίας, στρατιωτικές συνεργασίες με την Αμερική, τα οποία υπεγράφησαν, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις συμφωνίες αμυντικές και στρατιωτικές συνεργασίες που υπήρξαν για την προμήθειες, για τις διάφορες προμήθειες που έχουν γίνει από την Αμερική, είναι ξεχωριστά. Αυτό όμως καταδεικνύει ότι υπάρχει πολύ στενή συνεργασία στο στρατιωτικό κομμάτι μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν είναι μόνο που βλέπουμε πολύ συχνά πυκνά να δένουν στο λιμάνι μας εδώ στην Εξαδρούπολη πλοία του Αμερικάνικου πολεμικού ναυτικού, τα οποία είναι σαν το χθεσινό με το Λιρόι, τεράστια πλοία. Δεν είναι δηλαδή έρχεται ένα μικρό σκάφος αμερικάνικο το οποίο δένει και βγαίνουν βόλτα, όπως ήταν η ταινία, ας πούμε, καλώς τον στόλο που βγαίνουν βόλτα τα ναυτάκια στην αυτή. Έρχονται πλοία τα οποία παίζουν στρατηγικό ρόλο στα σχέδια τα στρατιωτικά των Αμερικανών. Νομίζω όμως ότι ο κύριος Χατζηβασιλείου και ως διεθνολόγος αλλά και ως βουλευτής έχει
μια ιδιαίτερη ικανότητα στο να μας παρουσιάσει και να μας αναλύσει τι ακριβώς σηματοδοτεί η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ αυτή την περίοδο κυρίως. Σημασία έχει ότι η στρατηγική σχέση μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ είναι στο καλύτερο σημείο της των τελευταίων ετών. Προφανώς υπάρχει αμοιβαία βούληση να γίνει αυτή η επίσκεψη. Εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί, θα είναι, σας θυμίζω, η τρίτη φορά που έρχεται επισκεπή το Λευκό Οίκο. Τα ζητήματα είναι πρακτικά. Θα σας απαντήσω αμέσως. Τα ζητήματα είναι πρακτικά. Η αρχική πρόταση των Αμερικανών ήταν να καλέσουν τον Πρωθυπουργό στις 27 Μαρτίου. Όμως, λόγω των εκλογικών υποχρεώσεων, των προεκλογικών υποχρεώσεων του κυρίου Biden, δεν στάθηκε εφικτό να επιβεβαιωθεί αυτή η ημερομηνία συνάντησης. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει και εκλογικές υποχρεώσεις τώρα, μια και έχουμε εκλογική πέδο στην Αμερική. Άρα, λοιπόν, αναζητείται νέο χρονικό σημείο. Είναι πιθανόν αυτό το χρονικό σημείο είναι στην αρχή του Απριλίου. Όμως, όπως σας είπα, η πρόσκληση θα έρθει από την Αμερική. Εκείνοι είναι οι προσκαλούντες. Έχει έρθει πρόσκληση. Θα έρθει με ημερομηνία, κύριε Υποφάντη, πρόσκληση, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί. Άρα, λοιπόν, ας μην μείνουμε στα χρονικά, γιατί η επίσκεψη γρήγορα θα γίνει αυτή η τρίτη επίσκεψη. Ας μείνουμε στην ουσία. Και ποια είναι η ουσία. Άρα δεν είναι σίγουρο 4 Απριλίου. Δεν έχει κλειδώσει ακόμα. Δεν έχει κλειδώσει, όπως σας έχω πει, δεν έχει έρθει πρόσκληση. Όταν θα έρθει πρόσκληση με ημερομηνία, θα το ξέρουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε ότι 5 Απριλίου θα είναι εδώ, στην Ελλάδα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Απριλίου, οπότε αρχίζει το συνέδριό μας στο Ζάπιο, 5 με 7 Απριλίου. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι ο Πρωθυπουργός θα είναι στην Αθήνα για να συμμετάσχει στις εργασίες του εκλογικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε κάτι, πάντως, κύριε Χατζηβασιλείου, εάν είναι να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορεί να πάει και λίγο πιο πίσω το συνέδριο, το συζητάμε τώρα. Καλύτερα η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον υπεύθυνο του πλανήτη παρά να βρισκόμαστε. Υπάρχει ένα άλλο ερώτημα το οποίο. Υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Μην πάρουμε τώρα τη γυάλινη σφαίρα. Όχι, εντάξει. Υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Επιμένω, η ουσία είναι ότι και οι Αμερικανοί έχουν τη βούληση να γίνει αυτή η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο ως επιστέγασμα της ουσιαστικής και βαθιάς εταιρικής σχέσης που έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση και όχι τα υπόλοιπα. Θέλω και τη διπλωματική σας άποψη. Στις ΗΠΑ έχουμε εκλογές. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι συγκρούονται. Ξέρουμε τον κύριο Τραμπ, ο κύριο Biden, που έχει καλέσει και τον Πρωθυπουργό. Θα δει και τον κύριο Τραμπ. Είναι προεκλογική περίοδος. Το ελληνικό στοιχείο, θέλω να σας πω ότι παίζει ρόλο, ειδικά όταν οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει βάρος στην ελληνική κοινότητα. Θα δει και τον κύριο Τραμπ. Πρώτα απ' όλα, σε αυτές τις επισκέψεις, ποτέ δεν προβλέπεται να συναντάει κάποιος ηγέτης και αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες για να γίνουν πρόεδροι. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιο προηγούμενο. Εκείνο που έχει σημασία είναι το γεγονός ότι οι σχέσεις Ελλάδος και Αμερικής υπερβαίνουν και πρόσωπα και κόμματα. Είναι δρεωμένες σε κοινές έτσι θέσεις και αρχές. Σας θυμίζω ότι αντιμετωπίζουμε πλέον μαζί τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και στην Ερυθρά Θάλασσα, με τις τελευταίες εξελίξεις που πυροδοτούν οι επιθέσεις των Χούθη. Και μάλιστα οφείλω να ομολογήσω ότι τα συμφέροντα Ελλάδος και ΗΠΑ πλέον σε μεγάλο βαθμό στην Ανατολική Μεσόγειο ταυτίζονται. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι αποδεικνύει ότι η χώρα μας είναι πράγματι πόλος σταθερότητας και πάροχος ασφαλείας στην πράξη. Δεν αρκεί να το λέμε, ξέρετε, στα λόγια. Α, είμαστε πόλος σταθερότητας. Α, η Ελλάδα είναι σημαντικός εταίρος. Ναι. Αυτό πρέπει να το αποδεικνύεις. Και η Ελλάδα σήμερα το αποδεικνύει με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία. Πάντως, τι θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες. Επιτρέψτε μου, κύριε Κουτροκόη. Ναι. Εάν η συνάντηση αυτή γίνει το επόμενο διάστημα, η ατζέντα μπορεί να είναι πολύ πλούσια. Πρώτα απ' όλα, έχουμε, όπως σας είπα, την εμβάθυνση στις νερούς μας σχέσεις. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί ατζέντα μπορούμε να μιλάμε, εφόσον δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο νέος πλανητάρχης? Θέλω να πω η ουσία αυτής της συνάντησης, λοιπόν, αυτής της επίσκεψης και ό,τι υποθεί εκεί, όποιες διαβεβαιώσεις για το μέλλον, όποιες συνεργασίες για το μέλλον. Εάν αλλάξει το πρόσωπο στο Λευκό Οίκο, τι νόημα έχει? Πρώτα απ' όλα, όπως σας είπα, οι κοινές προκλήσεις και τα θέματα που μας απασχολούν υπερβαίνουν πρόσωπα και πράγματα. Ναι, και αλλά δεν αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις με τον ίδιο τρόπο από τον Τζο Μπάιντεν
και από τον Ντόναλντ Τραμπ. Το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς αυτό. Πρώτο ζήτημα είναι η κατάσταση στην Ουκρανία. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έχει τοποθετηθεί αταλάντευτα, ενώ και η κυβέρνηση και η χώρα σύσσωμη στο πλευρό των αμυνόμενων Ουκρανών, αλλά και η τελευταία επίσκεψη στην Οδυσσό, η οποία εξελίχθηκε σε μια περιπέτεια την ελληνική αποστολή, όπως είδατε τις προηγούμενες ημέρες, είναι στην ατζέντα. Ένα άλλο θέμα είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η κρίση στη Γάζα και φυσικά οι νέες εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα με τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σποντοπόρου ναυτιλίας. Τα ζητήματα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα που η αμερικανική εξωτερική πολιτική τα θεωρεί υψής της σημασίας ασχέτως ποιος κάθεται στο Λευκό Οίκο. Και αν πάμε στο σενάριο ότι θα άλλαζε, εγώ σας λέω, ο πρόεδρος μετά τις εκλογές ενδεχομένως, οι Αμερικανοί πολίτες είναι εκείνοι που θα το κρίνουν και θα αποφασίσουν, σας θυμίζω ότι και με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα η Ελλάδα διατηρεί άριστες σχέσεις. Σας θυμίζω τον κύριο Πομπέο, ναι, ο οποίος έχει επισκεφθεί αρκετές φορές τη χώρα μας και μετά την ολοκλήρωση της θητείας της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ τώρα όσο κυβερνάει δηλαδή ο Μπάιντεν, για να είμαστε ακριβείς. Άρα λοιπόν επιμένω ότι οι διμερείς μας σχέσεις είναι τόσο καλά εδρεωμένες στα κοινά συμφέροντα και στις κοινές αρχές που υπερβαίνουν τις οποιασδήποτε κομματικές ή πολιτικές εξελίξεις που θα λάβουν χώρα επιμέρους. Ας δούμε τη μεγάλη λοιπόν. Κλείνοντας, τελευταία ερώτηση. Φοβάστε ότι η χώρα μας, παίρνοντας ανοιχτά μέρος κατά της Ρωσίας, με αυτό το τελευταίο γεγονός το οποίο έγινε στην Ουκρανία, με την αντίδραση της ρωσικής πλευράς, που ακούσατε που είπε ότι αν θέλαμε και ήταν στόχος, εμείς θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα να τη στείλουμε τη βόμβα σωστά. Ότι οξύνονται πολύ τα πράγματα πλέον με την ρωσική πλευρά. Κοιτάξτε, οι αντιδράσεις της κυρίας Ζαχάροβα είναι το λιγότερο κοινικές. Κάθε φορά που προσπαθεί να δώσει μια εξήγηση, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι ο κινησμός ξεχυλίζει. Πολλές φορές φυσικά φτάνει σε σημείο οργής. Δηλαδή οργίζει όποιον την ακούει. Εγώ θα σταθώ στην ουσία όμως, κύριε Ποθάνη, κύριε Κουτροκόη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια ευρωπαϊκή χώρα η οποία υπηρετεί τις ευρωπαϊκές αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Αλίμονο αν δεν ήμασταν από τις πρώτες χώρες που τάχθηκαν αναφανδών εναντίον μιας εντελώς παράνομης εισβολής από τρίτη χώρα σε έδαφος κυρίαρχης δύναμης. Επομένως, όσο κρατάει αυτή η εισβολή, όσο κρατάει αυτή η αιτιολόγητη επίθεση Ρώσων, του ρωσικού στρατού εναντίον μιας κυρίαρχης χώρας, η Ελλάδα θα έχει την ίδια αταλάντευτη στάση στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Διαφορετικά, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα ήμασταν ειλικρινείς με τις αρχές και δεν θα ήμασταν συνεπείς στις αξίες που πρεσβεύουμε με την εξωτερική μας πολιτική αρχών και θέσεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ωραία. Για παράδειγμα, κύριε Βασιλείου, για να κλείσουμε, εσείς ετοιμάζετε βαλίτσες. Ούτως ή άλλως θα συνοδεύσετε τον Πρωθυπουργό στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και εφόσον άμεσα ανακοινωθεί το ταξίδι. Εάν το ταξίδι γίνει άμεσα, θα σας θυμίσω, όπως το είπατε και εσείς νωρίτερα, έχουμε το συνέδριό μας. Είμαι στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και έχω επιφορτιστεί με την οργάνωση και την προετοιμασία αυτής της πολύ σημαντικής εκδήλωσης. Πολύ σημαντική, 50 χρόνια λοιπόν, έχετε γενέθλια. Για μας τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα πολύ σημαντικό συνέδριο και είναι όψη ευρωεκλογών, αλλά κυρίως επειδή 50 χρόνια ζωής και προσφορά στην πατρίδα. Λοιπόν, νομίζω ότι υπήρξε μια έτσι πλήρης ανάλυση για την σημασία, για την αφορμή, για την αιτία, το τι σηματοδοτεί, το τι ερμηνείες δίδονται, όπως αυτή και η λεπτομέρεια που μας είπε ο κ. Χατζηβασιλείου, ότι δεν προβλέπεται στέκια ταξίδια να συναντιέται ο προσκεκλημένος αξιωματούχος με τους υποψηφίους. Οπότε θα περιμένουμε να έρθει και επίσημη πρόσκληση να ακολουθεί, δηλαδή προσήκουσα διαδικασία, και μετά θα αρχίσουμε να μιλάμε, γιατί ίσως θα βγει και το πρόγραμμα και όλα αυτά. Όντως, το ελληνικό λόμπι στην Αμερική έχει πάρα πολύ ισχυρή παρουσία. Πάρα πολύ ισχυρή παρουσία. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μπάιντεν ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν εμπράκτως την στήριξη του ελληνικού, της ελληνικής παρουσίας, της ελληνικής διασποράς, του ελληνικού λόμπι γενικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λοιπόν, ένα από τα ταξίδια τα οποία θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης επίσης είναι το ταξίδι στην Τουρκία. Είδαμε χθες ότι παραλίγο από ένα γλωσσικό ατόπιμα κατά την ροή του λόγου του Τούρκου Πρωθυπουργού, του Τούρκου Πρόεδρου, με συγχωρείτε, του κ. Ερντογάν, παραλίγο να δημιουργηθεί
εντός εισαγωγικών διπλωματικό επεισόδιο, το οποίο βέβαια τακτοποιήθηκε άμεσα από την τουρκική προεδρία. Για να δούμε τι ακριβώς, ποια είναι η θέση του τουρκικού ΥΠΕΞ σε σχέση με την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην Τουρκία, η οποία είπαμε θα γίνει κάποια στιγμή μεταξύ 8 έως 18 Μαΐου στην Άγκυρα. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Είχαμε χθες την ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, στους διπλωματικούς συντάκτες, την καθιερωμένη ενημέρωση. Και εκεί, σε αυτή την ενημέρωση, ο κύριος Ροντζού Κετσέλη αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Καταρχάς, αναφέρθηκε στην επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, όπου δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για να βρεθεί η ακριβή ημερομηνία. Είπαμε και χθες ότι όλα δείχνουν για τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, ότι για εκεί κλειδώνει το πράγμα. Ψάχνουν την ακριβή ημερομηνία και οι δύο πλευρές. Αποκάλυψε επίσης ότι ήδη προετοιμάζονται τα κείμενα και οι συμφωνίες που θα υπογραφούν ανάμεσα στις δύο πλευρές, ανάμεσα στην Ελλάδα και η Τουρκία. Φαίνεται δηλαδή πως θα έχουμε ένα μοντέλο διακήρυξης των Αθηνών, θα έχουμε μια αντίστοιχη διακήρυξη της Άγκυρας. Όλα εκεί δείχνουν. Αναφέρθηκε βεβαίως και στο πολιτικό διάλογο που είχαμε ανάμεσα στην κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Μπουράκα Αξαπάρ, ο οποίος τον χαρακτήρισε ότι ήταν σε θετικό κλίμα. Συζητήθηκαν βεβαίως εκτός από τα θέματα της ήπιας ατζέντας και ζητήματα Αιγαίου, είπε, ζητήματα παράτυπης μετανάστευσης και ζητήματα μειονοτήτων. Mm-hmm. Πάντως, ουσιαστικά συνέχισε το θετικό κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που και σε αυτό που αναφέρθηκε και προχθές ο Ταγί Περντογάν. Μένει να δούμε πότε το ενδιαφέρον είναι πότε θα καθοριστεί η ακριβή ημερομηνία. Mm-hmm. Βεβαίως πριν από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, ο κύριος Κεσελή είπε ότι έχουμε τη συνάντηση για την επίσκεψη του κυρίου Φραγκογιάννη στην Άγκυρα. Θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό. Όλα αυτά που λένε οι Τούρκοι και μας μεταφέρεις είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει κάτι από χθες το οποίο τα έχει διαφοροποιήσει. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης θα έρθει στην Κωνσταντινούπολη έχοντας κάνει πρώτα μία συνάντηση με τον Biden, στην οποία θα έχουν συζητηθεί τα ελληνοτουρκικά και για τα οποία είναι πάρα πολύ πιθανόν ο Biden να έχει πάρει μία το ίδιο ξεκάθαρη θέση με αυτήν την οποία εκφράζει τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της θητείας του. Αυτό αλλάζει το σκηνικό. Είναι άλλο μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν χωρίς να έχει προηγηθεί άμεσα μια συνάντηση με τον Biden. Και είναι άλλο ο Μητσοτάκης να πάει να δει τον Ερντογάν με τα ίδια παπούτσια που φορούσε στο Λευκό Ήχο. Ακριβώς, και είναι κάτι το οποίο το είχαμε επισημάνει και τις προηγούμενες ημέρες, ότι αυτό που ήθελε διακαώς ο Τούρκος πρόεδρος, ήθελε μια συνάντηση με τον Τζο Biden, μια πρόσκληση από τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Ήχο. Μαθαίναμε πριν την επίσκεψη του Κακά Φιντάν στις ΗΠΑ ότι θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα εργαζόταν με τον Αντώνη Μπλίνκεν, δηλαδή μια πιθανή επίσκεψη του Ταγί Περντογάν στην Ουάσιγκτον. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται να προκύπτει με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Υπάρχουν και οι εκλογές βεβαίως. Η τουρκική πλευρά αναφέρεται και στις τουρκικές εκλογές, αλλά και στην τροχιά των αμερικανικών εκλογών που θα βρίσκονται οι ΗΠΑ. Όλα δείχνουν ότι αυτή η συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Τούρκο Πρόεδρο θα γίνει στο περιθώριο του ΝΑΤΟ. Μια τέτοια συνάντηση θα έχουμε, δεν θα έχουμε επίσημη πρόσκληση. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπετε ότι όλα παίζουν ρόλο στην παγκόσμια διπλωματική σκακέρα, της οποίας κομμάτι είναι και η Ελλάδα. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, όντως, από τον κύριο Ερντογάν να εξασφαλίσει μια πρόσκληση, διότι είναι άλλο να βρίσκεσαι στο περιθώριο συνάντησης του ΝΑΤΟ και άλλο να έχεις πρόσκληση από τον πρόεδρο της Αμερικής. Γενικότερα, άλλο να βρίσκεσαι με κάποιον τυχαία, επειδή τέριαξε, και άλλο να έχεις πρόσκληση, ακόμα και σε εμάς εδώ στους κοινούς θνητούς που δεν έχουμε αυτά τα αξιώματα. Όλα αυτά έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην διεθνή διπλωματική σκακέρα, κυρίως δε από όταν είχε να κάνει με τους Αμερικανούς, οι οποίοι προσέχουν πάρα πολύ. Ανεξάρτητα το κάνουν σωστά ή λάθος, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αλλά προσέχουν πάρα πολύ το τι λένε, πώς το λένε, ακόμα και πού βάζουν το κόμμα σε μια ανακοίνωση του State Department. Είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Οπότε οτιδήποτε κάνουν, το οποίο έχει να κάνει με άλλες χώρες, το προσέχουν και το ζυγίζουν πάρα πολύ. Ακόμα και αυτό το ότι προηγείται ο κύριος Μητσοτάκης στην Αμερική με πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο, σηματοδοτεί κάτι. Έτσι, αυτοί οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν, στέλνονται μηνύματα. Είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, χθες είχαμε
ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με την υπόθεση της πρεμιέρας των απογευματινών χειρουργείων στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Ξαδάχθηλο, ο οποίος μας ανέλησε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, όπως το ότι αν τυχόν σε ένα νοσοκομείο από τα 10 τμήματα μπουν σε αυτή τη διαδικασία, το ένα ή δύο τμήματα προσμητριέται ολόκληρο το νοσοκομείο, και γι' αυτό ακούσαμε αυτό το νούμερο από τον Υφυπουργό Υγείας, ότι από τα 125 νοσηλευτικά ιδρύματα έχουν μπει τα 120. Φανταστείτε σε τι κατάσταση είναι τα άλλα 5 που δεν μπήκαν ούτε ένα τμήμα. Λοιπόν, αλλά η συζήτηση όλη, η οποία δεν είναι μόνο τώρα, η συζήτηση αυτή έχει σχεδόν 4 χρόνια που γίνεται. Και γιατί το λέω αυτό? Από την εποχή που ξεκίνησε το lockdown λόγω του COVID-19, να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που δεν έχουν εγγραφεί, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, νέες διασωληνώσεις με αφορμή και με αιτία τον COVID αυτή τη βδομάδα. Από τότε που ξεκίνησε το lockdown και άρχισαν να έχουμε αυτή την καθημερινή ενημέρωση τότε από τον ΕΟΔΗ για το πόσοι διασωληνώνονται δυστυχώς τα θύματα, μία συζήτηση που γινόταν πάντοτε ήταν το ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κρεβάτια μεθ, με διαφόρους τρόπους βρεθήκανε, αλλά δεν υπήρχαν ανεσιολόγοι. Νομίζω ότι η παρουσία της Προέδρου των ανεσιολόγων λύνει την απορία και τα ερωτηματικά. Το γιατί τελικά, αδερφέ, οι ανεσιολόγοι δεν πάνε στα νοσοκομεία. Για να την ακούσουμε την κυρία Πρόεδρο. Είμαι ήδη στο νοσοκομείο και περιμένω περιστατικό, οπότε γι' αυτό και δεν μπορούμε να έχουμε κάποια άλλη σύνδεση. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι πράγματι γίνονται προκηρύξεις ανεσιολόγων και δεν πάει κανένας σε τέτοια νοσοκομεία όπως το Ιπποκράτειο ή το Παπανικολάου, αλλά είναι η μισή αλήθεια, διότι όταν τα νοσοκομεία αυτά αφαίθηκαν να μείνουν με το 1/3 των αναισθησιολόγων που χρειάζονταν, όταν υπήρχαν δηλαδή όλες αυτές οι παρετήσεις, οι οποίες δεν ανανεώνονταν στην ώρα τους και η αντίδραση να προκηρυχθούν θέσεις ήταν πολύ μερική και πολύ αργά. Και όταν λέω μερική, όταν βγάζει σιγά σιγά αυτές τις θέσεις πάλι ο υποψήφιος, θα καταλάβει ότι πάει σε ένα νοσοκομείο στο οποίο θα υποστεί ένα τέτοιο φόρτο εργασίας, καθιστά τη ζωή του πάρα πολύ δυσχερή. Την ίδια στιγμή υπάρχει ένας ιδιωτικός τομέας ο οποίος έχει ανάγκη από αναισθησιολόγους, γιατί όπως είπαμε είμαστε λίγοι, και δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον. Για ποιο λόγο λοιπόν ο υποψήφιος να διαλέξει ένα τέτοιο νοσοκομείο? Και κάπως έτσι βρισκόμαστε στο Ιπποκράτειο ή στο Παπανικολάου και σε άλλα τα οποία έρχονται. Άρα, μικρότερα νοσοκομεία, Γαρίνη, τα οποία φιλορροούν και μένουν με ελάχιστο προσωπικό, να μην θέλει ο αναισθησιολόγος να πάει να εργαστεί εκεί. Να μείνουμε λίγο στο Ιπποκράτειο, γιατί είναι από τα νοσοκομεία τα οποία έχουν απογευματινά χειρουργεία. Υπάρχουν καταδράσεις. Πόσοι αναισθησιολόγοι είσαστε και πόσο εφικτό είναι να γίνουν τα απογευματινά χειρουργεία? Σε νοσοκομεία που έχουν μείνει με τόσο λίγο προσωπικό και που είναι αυτά τα οποία έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι σχεδόν αδύνατο να γίνουν απογευματινά χειρουργία, διότι το προσωπικό κάνει πάρα πολλές εφημερίες. Είναι πάρα πολύ, είναι στα όρια της εξόντωσης. Και αν κάνουν, θα κάνουν εις βάρος ουσιαστικά της υγείας τους, της ασφάλειάς τους. Σαν λύση λοιπόν να δίνεται μόνο τα απογευματινά χειρουργεία, ότι αυτό θα αλλάξει το δυσμενές εργασιακό περιβάλλον και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, μας φαίνεται πολύ μερικό και ετεροβαρές. Δηλαδή στα νοσοκομεία στα οποία έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, εκεί είναι και πιο δύσκολο να λειτουργήσει. Κατά τη γνώμη σου τώρα. Υπήρξε ένα επίδομα κάποια στιγμή στους αναισθησιολόγους. Υπήρξε ένα επίδομα αναγνωρίζοντας αυτό το πρόβλημα, το οποίο δόθηκε ένα χρόνο και μετά φορολογήθηκε και ξανεμίστηκε. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι η πρωινή εργασία να οχυρωθεί. Να υπάρξουν οικονομικά κίνητρα για την αναισθησιολογία ή και άλλες άγονες ειδικότητες όπου υπάρχει πρόβλημα, ούτως ώστε να επιστρέψει ο κόσμος πίσω το δημόσιο νοσοκομείο και να μπορεί να εργάζεται εκεί μας που πρέπει. Από άλλα νοσοκομεία. Καλά τα απογευματινά χειρουργία, αλλά τα απογευματινά χειρουργία σημαίνει και άλλες ώρες εργασίας. Δηλαδή θα πρέπει να δουλέψεις από το πρωί μέχρι το βράδυ για να πλησιάσεις από πολύ μακριά τα χρήματα τα οποία θα έπαιρνε σε ένα άλλο ίδρυμα. Θα ήταν λύση να έρθουν από άλλα νοσοκομεία και να γίνονται τα χειρουργία στο Ιπποκράτειο? Δεν σας άκουσα όμως. Θα ήταν λύση να έρθουν από άλλα νοσοκομεία νοσηλευτές, χειρουργοί, αναισθησιολόγοι και να μπορέσουν να κάνουν τα απογευματινά του στο Ιπποκράτειο, να γίνουν τα απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο? Αυτό είναι λύση?
Λύθια ποιους, για τους γιατρούς σίγουρα όχι. Είναι δύσκολο, είναι αρκετά δύσκολο για έναν αναισθησιολόγο, ο οποίος είναι σε άμεση συνάρτηση με την ομάδα και τα μηχανήματα τα οποία ξέρει να χειρίζεται. Είναι άμεση συνάρτηση το περιβάλλον του, είναι δύσκολο να μετακινείται. Και επίσης, ένα από τα προβλήματα τα οποία έχει αυτή η ειδικότητα είναι αυτές οι αναγκαστικές μετακινήσεις από το ένα νοσοκομείο στο άλλο για να καλύψουν κενά. Το οποίο λειτουργεί αρνητικά. Λειτουργεί σαν όθηση, σαν φυγόκεντρος δύναμη, να παραιτηθεί κάποιος, διότι πλέον δεν ελέγχει ούτε την ζωή του όπως την ξέρει, ούτε το εργασιακό του περιβάλλον όπως το ξέρει. Ίσα-ίσα οι μετακινήσεις είναι από τα πράγματα στα οποία λέμε ότι πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να μπορεί κανένας να. Το εργασιακό συμβόλαιο το οποίο έχει υπογράψει ότι εγώ είμαι γιατρός του Θεαγένειου, εγώ είμαι γιατρός του ΑΧΕΠΑ, εγώ είμαι γιατρός του Ιπποκρατίου, να τηρείται. Πείτε μας κάτι τελευταίο, να σας αποδεσμεύσουμε επειδή να γυρίσετε στην δουλειά σας και σας ευχαριστούμε για το πράγμα που μας αφιερώσατε. Αν σε αυτές τις 7 προκηρύξεις είχε πάει κάποιος τελικά και είχε προσληφθεί αναισθησιολόγος, ποιος ήταν ο μισθός του, τι λεφτά θα έπαιρνε συνολικά? Ο πρώτος μισθός του Β είναι 1.500 ευρώ. Και χωρίς τις εφημερίες, χωρίς τις υπερορίες. Στον ιδιωτικό τομέα πόσο είναι ο πρώτος μισθός, χωρίς τα έξτρα? Με μία μέτρια εργασία, 3 με 5 χιλιάδες. Μία μέτρια εργασία. Αυτό απαντάει σε πολλά. Και δεν συζητάω και για την Κύπρο, η οποία είναι και αυτός ένας πόλος έλξης τώρα, δηλαδή, εδώ και κάποια χρόνια των αναισθησιολόγων. Μία άλλη χώρα με παρόμοιο σύστημα και όχι ηλικιώδη διαφορά στο ΑΕΠ, δίνει τριπλάσιους μισθούς. Και μιλάμε τώρα για το ΓΕΣΥ, μιλάμε για το δημόσιο σύστημα υγείας της Κύπρου, έτσι, όχι για το κάποιο ιδιωτικό. Ακούσατε τη διαφορά. 1.500 ευρώ ο πρώτος μισθός στα δημόσια νοσοκομεία, 3 με 5.000 ο πρώτος μισθός στα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα. Θα μου πεις, γιατροί είναι? Ναι, αλλά οι γιατροί αυτοί έχουν να ζήσουν οικογένειες, έχουν να καλύψουν έξοδα. Κάποια στιγμή το έχουν κάνει για επάγγελμα. Δεν είναι εθελοντές, δεν είναι στους γιατρούς χωρίς σύνορα. Έτσι. Λοιπόν, επομένως θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα προς τους γιατρούς, οικονομικά κίνητρα, για να πάνε να προτιμήσουν τα κρατικά ιδρύματα. Αυτό είναι δεδομένο. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένας ιδιωτικός τομέας, ο οποίος δημιουργεί, όπως είπε η κυρία Πρόεδρος, ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, αυτό θα πρέπει να σταματήσουν να με συμμερούν κάποιοι και να κάνουν αυτό το πρέπει να κάνουν για να επιστρέψουν οι αναισθησιολόγοι στα νοσοκομεία και να κάνουν και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν για να λειτουργήσουν όχι τα 2 από τα 6 κρεβάτια στο Πουγνουά, αλλά λειτουργήσουν τουλάχιστον τα 4, αδερφέ, από τα 6 κρεβάτια. Και μιλάμε για το φύλλο της έλλειψης προσωπικού, έτσι, δεν φταίει η διοίκηση του νοσοκομείου αυτό. Λοιπόν, και θα κλείσουμε ένα. Δεν έχω 2 λεπτά. Καλά, λοιπόν. Να σας πω το εξής. Όσοι έχετε πολύ έτσι, μεγάλη αδυναμία στο TikTok, έχετε το νου σας. Αν το δείτε, εξαφανίζετε, μην εντυπωσιαστείτε. Διότι στην Αμερική ψηφίστηκε με πολύ έντονη υπερκομματική υποστήριξη η πλήρης κατάργησή του από τις πλατφόρμες διάθεσης εφαρμογών. Θα δούμε αυτό τι συνέπειες θα έχει. Και αυτό γιατί, διότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των μετοχών του TikTok το έχει η ByteDance, η οποία είναι μια εταιρεία η οποία έχει έδρα την Κίνα. Αυτό κρατήστε στο μυαλό σας για τις μελλοντικές εξελίξεις. Λοιπόν, ανανώνω το ραντεβού μας για αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα. Να είσαστε όλοι καλά, προσοχή λιγάκι στο καιρό, κυρίως στο κομμάτι αυτό στο αεροδρόμιο, γιατί στρώνουν πίσω και γίνεται ο κακός χαμός. Δεν ξέρω τώρα με τη βροχή τι πρόκειται να συμβεί. Λοιπόν, να προσέχετε πάρα πολύ όταν οδηγείτε σε εκείνο το κομμάτι. Είπαμε ο σκλαβενίτης μέσα.